Countdown. Τραγούδα το. Έλα, το ξέρεις απ' έξω, είμαι σίγουρος το ξέρεις απ' έξω. Τελειώσαν τα αγγλικά. Τι τελειώσαν τα αγγλικά. Δηλαδή αγγλικά. Στο βίντεο μιλάς αγγλικά και το κάνεις τον Κινέζο. Μίλα κινέζικα. Πω πω κομματάρα φίλε. Πω πω ύμνος. Πάμε λίγο με Soundgarden ξεκινάμε. Είμαστε εδώ εκπομπή του έτου 107,4 by Libero. Γιάννης Γιαννούλης δεξιά μου, τώρα λες εσύ εμένα. Ο δάσκαλος αριστερά μου. Ο δάσκαλος είναι Φερνάντο Σάντος. Ο δάσκαλος. Ένας είναι ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, γιατί τώρα... Υπάρχει προπονητής που να λες ότι με βελτίωσε στη δουλειά μου 50%. Ναι. Ποιος, ο Μπράντοβιτς. Στο και... μυαλό μου, όχι ότι... Στο μυαλό μου και εμένα. Και εμένα ο Σάντος. Είσαι σαν σε τι, σωτάζει πιο καλά από τα αριστερό. Στο ποδόσφαιρο, ρε, όχι άνευ πλάκας. Κόλβακα, πρέπει να σταματήσει να μου μιλάς σαν να είσαι παίκτης. Είμαι παίκτης. Σαν να είσαι παίκτης. Πρώτα απ' όλα έχω μεγαλύτερη διάρκεια από εσάς. Εγώ μένω στην ίδια ομάδα, υπογράφω στην ίδια ομάδα, ναι, και πεθαίνω στην ίδια ομάδα. Εντάξει. Εσείς που αλλάξατε 73 ομάδες, να μην μου λέτε εμένα από τώρα τι. Ωραία, εσύ γιατί βγαίνεις και λες. Είμαι παίκτης. Κάνω αυτό. Παίζω μπάλα, ρε αγόρι μου. Κοίταξε, για να πεις εγώ κάνω αυτό, πρέπει να το έχεις κάνει. Εσύ δεν το έχεις κάνει. Εσύ βλέπεις, εγώ δεν παίζω μπάλα. Εσύ βλέπεις και γράφεις. Σημαντικό πράγμα στην σημερινή. Οι δημοσιογράφοι να έχουν που... παίξει. Άσυμαστε. Εσύ και ο Βαγγέλης Ιωάννου που έχει παίξει μπάσκετ και ξέρει. Ο Βαγγέλης Ιωάννου δεν έχει παίξει μπάσκετ. Weak side και τα extra pass και ο Slooky Look. Αυτό και όμως εγώ πιστεύω ότι ο Βαγγέλης την ψάχνει για να το κάνει αυτό. Την ψάχνει πάρα πολύ, δεν λέω εγώ. Για να βρει παρατσούκλα και τέτοια. Ο Slooky Look. Ωραίο ήταν. Ωραίο. Καπάζω γλουτί λέει αυτό. Ποιο? Καπάζω γλουτί λέει. Του αρέσουν αυτά. Πού να ξέρω, λέει ο μάνατζερ του. Δεν μιλάς με τον Παναγιώτη. Μιλάω, τι, μια χαρά. Αλλά τι να. Λέει θα πάρει τον Άρη. Τι θα πάρει? Έτσι διάβασα κάπου. Θα πάρει τον Άρη. Καπάζου λέει με ένα φαντ θα πάρει τον Άρη. Έχει πάρει τη Χάντ. Φέτος. Ναι. Βέβαια. Στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Γίνεται. Είναι ένας μάνατζερ. Επενδύ... Καλά, δεν ξέρεις ότι ο Μπαλταδάκης έχει ακόμα το λυσιακό. Όχι, αυτό σου λέω, ναι, εννοείται. Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, ότι τους κάνει συμβόλαια σε παίκτες που δεν βρίσκουν ομάδα, ναι, με το μήνα. Ο Φώτσης γι' αυτό πήγε εκεί. Όχι, ο Φώτσης πήγε εκεί γιατί. Ναι, γούσταρε. Εκεί... Γούσταρε, ξέρεις. Το υπήρχε... δεν Μπαλταδάκη έχει. Ναι. Άρα μέτρησε και αυτό λίγο. Αυτός είπε: θέλω να πάω να παίζω, όπως πάω εγώ και παίζω, έτσι πάει και αυτός. Καλά κάνει. Ναι. Το γουστάρω το, δεν ξέρω, επειδή μου δείχνω λίγο μουντρούχος και λίγο στριφνός. Φοβερός, φοβερό. Αλλά το γουστάρω το Φώτση, δεν ξέρω γελιό, γιατί. Πολύ γελίο, πολύ φοβερό, καλά παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Άστο, δε, ναι. Ήταν από αυτούς που τα είχαν όλα. Ναι. Τεχνική, τρίπλα, άμυνα, άλμα, ύψος, όλα, όλα, όλα. Ήταν άτυχος μόλις στο NBA αυτός. Τραυματίστηκε τότε, τι έκανε. Όχι, όχι, πήγε. Ναι. Και ήταν νούμερο ένα draft. Πάω Γκασόλ. Και όλοι πέσανε, ξέρεις, στο νούμερο 3. Εντάξει, μπορούσε να κάνει καριέρα όμως. Όχι, δεν μπορούσε γιατί παίζανε την ίδια θέση. Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, να μην ήταν ο Γκασόλ μπροστά του, ναι, γιατί πήγαν μαζί, ξέρεις, την ίδια χρονιά. Ξέρεις, νούμερο 3 draft νομίζω ήταν Γκασόλ, κάτι τέτοιο. Ψηλά ήταν, ναι. Οι 2 ή 3. Και... Δικαιολογημένο όμως. Ναι, δικαιολογημένο. Και το δικαιολόγησε, ναι, η καριέρα του, ναι. Καλά, οι Ισπανοί το δουλεύουν αλλιώς το... Το draft. Το draft τους νέους, είναι... πάνε, κερδίζουν πολλές θέσεις. Και ήταν άτυχος αυτό, δηλαδή πήγε. Ναι. Και ήταν ο Γκασόλ, δηλαδή ό,τι και να γινόταν με τον Γκασόλ. Ήταν η πρώτη επιλογή. Ήταν ο... Αυτό καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει και πέρα σου, ρε φίλε. Ότι φεύγουν τα φώτα από πάνω σου και δεν έχει την πίεση. Δε. Πήγε τώρα στο Μέμφις, ομάδα 2-3 χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα παίκτη. Όλοι ήταν β' επίπεδου και αυτά. Και πάει ο Γκασόλ, το μεγάλο το project, το μεγάλο αυτό, παιχταρά. Έπεσε κακή ομάδα, άμα ήταν σε πιο σοβαρή ομάδα. Ναι, δηλαδή αν ήταν σε άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, να μην υπήρχε πιο μεγάλο draft από αυτόν στην ίδια θέση. Κοίτα πώς με πικάλουν τώρα, ναι, τα παιδιά μου στο site. Βλέπω το βόλεϊ πριν. Βλέπω το βόλεϊ. Ναι. Και στο δεύτερο set κάνει δύο λάθη κουμεντάκι και μου γυρνάει το μάτι. Και έχω κάτι πινελίκα στο chat. Ωραία. Ναι. Και γράφουν τώρα τίτλο. Επίτηδες. Έκανε το καθήκον του με καταπληκτικό κουμεντάκι. Καλά σε κάνουν. Εννοείται ότι θα... Που ήτανε, εγώ φόρτωσα και τα δύο λάθη, γιατί από τους καλούς παίκτες έχεις την απέτηση. Το ξέρω. Το έχω ζήσει. Πες κι εγώ. Πες κι εγώ τώρα. Από τους μεγάλους δημοσιογράφους υπάρχει απέτηση. Δημοσιογράφους. Όχι, και εγώ. Να το λες. Έχουμε ρόλο. Δημοσιογράφος. Έχουμε ρόλο. Έχουμε ρόλο. Όχι στο παιχνίδι,
στο κλίμα. Εσύ στην το παρουσιάζεις, λες και κάνεις το αράουτ εσύ. Εγώ κάνω το αράουτ, δεν καταλαβαίνω. Μόνο γι' αυτό. Δεν με είδες θες. Το έχω το αράουτ, φίλε. Πάντα με τα χέρια την είδες να σωστά. Συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ξέρεις με τι τρελαινότανε. Τι. Όταν έβλεπε αράουτ να τη δίνουν σε αντίπαλο. Τρελαινότανε. Ήθελα να το σκοτώσει. Λοιπόν, από όσο βλέπω εγώ στο ποδόσφαιρο, το 80% πάει σε αντίπαλο, φίλε. Δεν είναι καλό να έχεις αράουτ. Το αράουτ στο μεταξύ είναι θέμα μυαλού καθαρά. Γρήγορη σκέψη και γρήγορη σκέψη. Ναι, ναι. Ούτε καν μυαλό, γρήγορη σκέψη. Ναι, να μην το κουράσει. Μόλις αρχίσει και το σκέφτεσαι. Όχι, έκλεισε αυτό, όχι, έκλεισε. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων, τι λέγαμε. Λέγαμε, μπήκαμε μέσα για το ρόλο που παίζουμε εμείς. Παίζουμε ρόλο. Είμαστε παίκτες. Δηλαδή, ο μηχανισμός του Ολυμπιακού τι λέει. Παίζει. Ωραία, ας ρωτήσουμε την καλεσμένη μας απ' έξω. Ναι. Που έχει βάση στο δεκανοπέδιο. Ναι. Τι λένε οι Ολυμπιακοί για μένα, Σφυρίδουλα. Έλα, έλα πες. Παίζω μπάλα. Ψυχοπαίδι. Παίζω μπάλα. Τι λέει, λέει ναι, ναι ή όχι. Λέει ναι. Λέει ναι, ωραία. Αν και μας δημιουργείς προβλήματα, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να ναι, κάνουμε. Όμως, κοίτα να δεις. Εγώ δημιουργώ προβλήματα, αλλά αντιλαμβάνεσαι. Ωραία. Άρα είσαι επιθετικός. Είμαι επιθετικός. Άρα είσαι σεντερφοράκι, ε. Δεν είμαι σεντερφοράκι, είμαι οχταροδεκάρι. Ανακατοσούρα, δεν δηλαδή. Δεν χτυπάω κάπου τη μέση ποτέ, εγώ να ξέρεις. Δεν μ' αρέσει να χτυπάω κάπου τη μέση. Ξέρω που χτυπάω. Δεν θα χτυπήσω ποτέ κάποιον να. Σε προσωπικά. Δεν θα χτυπήσω ποτέ κάποιον να. Ξέρω εγώ σε πράγματα που. Πονάνε αλλιώς. Δηλαδή ο επιθετικός ποιος είναι, αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Ωραία. Και δεν τον ενδιαφέρει ο άλλος, η ανθρώπινη υπόστασή του, οτιδήποτε. Δεν χτυπάω κάπου τη μέση. Έχω το όριό μου. Άρα είμαι οχτάρο δεκάρι. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό. Το λύσαμε και αυτό. Μας το πέρασε. Το καταλάβαμε. Και εγώ έχω καριέρα, ναι. 40 χρόνια, αν έχουμε την υγειά μας. Εσύ στα 15 καθάρισες. Αλλά αυτά τα 15 που έκανα εγώ. Καλά ήταν. Καλά πέρασες. Να τα πέρασες. Καλά πέρασες. Ναι. Καλά πέρασες. Είναι και αυτό. Και εγώ καλά πέρασα. Και καλά περνάω. Περνάς. Και καλά περνάω. Και σε κάποια φάση θα σε βάλω στην πρίζα. Ναι. Να πηγαίνουμε μαζί στα εκτός. Κοίταξε, εγώ για να ξεκινήσω αυτό. Ναι. Πρέπει να πάρω πτυχίο. Κάτσε να τελειώσω το πτυχίο μου τώρα. Πτυχίο, διαβάζεις. Βέβαια, διαβάζω. Διάβασε προχθές. Χθες. Διαβάζω. Διαβάζεις. Βέβαια, διαβάζω. 2 Φεβρουαρίου. Τι να δούμε, να κάνουμε και κερκίδα στο μάθημα ή. 2 Φεβρουαρίου. Ή στην ορκομοσία. Η ορκομοσία είναι πιο μετά. Επιτόπου βγαίνει η βαθμολογία. Άμα περάσω. Όχι, ρε, τι επιτόπου. Αλλά ξέρεις. Εσύ δεν ήξερες άμα έγραφες ή δεν έγραφες. Εγώ ξέρω, ναι. Δεν έγραφα. Εγώ δεν ήσουν ένα καλός μαθητής σαν εμένα. Γιάννη, είσαι 41 χρονών και θα πάρεις πτυχίο. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Ωραία. Μην πουλάς και τρέλα από πάνω. Τι διάβαζα εσύ και τι διάβαζα εγώ. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Πάμε να κάνουμε, παγκόσμιο ρεκόρ. Να κάνουμε ένα γκάλοπ. Γκάλοπ γιατί, αντί να μου πεις μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, σου είπα την προηγούμενη φορά. Αντί να μου πεις. Αλλά μην πουλάς και τρέλα από πάνω. Βάζεις τώρα θέματα παγκόσμιο ρεκόρ και. Τι. Την αλήθεια λέω. Την αλήθεια πεις. Συγχαρητήρια σε αυτή την ηλικία που. Μπράβο. Ένα μπράβο, έτσι μπράβο. Θα λες. Εννοείται, Γιάννη μου, συγχαρητήρια. Έτσι. Και έχεις και το ρεκόρ, αυτό λέω. Και έχεις και το ρεκόρ. Γιατί γελάς. Το αστείο που είναι. Το αστείο είναι αυτό που δεν μπορώ να πω στον αέρα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, παίρνω το πτυχίο μου. Ναι. Και πάω μετά και σε σχολή δημοσιογραφίας. Εύκολο. Τι εύκολο. Σου κανονίζω εγώ υποτροφία. Σου κανονίζω εγώ. Να μου κάνεις τι δηλαδή. Θα γίνεις καθηγητής κατευθείαν ή θες να την πάρεις το πτυχίο πρώτα. Θα πάρω το πτυχίο να μάθω. Ωραία, θα μάθεις. Θα μάθω. Εγώ ιδιαίτερα. Δεν θέλω. Ρε, ιδιαίτερα φίλε, σου κάνω. Χαρτί μπορείς να μου δώσεις εσύ. Πώς δεν μπορώ. Σαν τι. Κούρκασες. Κούρκασες. Θα πάρουμε τον Πέτρο. Μασάς, θα πάρω το πτυχίο ναι. Σαν δημοσιογράφος από ΙΕΚ δεν είναι. Και από πανεπιστήμιο. Και άμα δεν ξαναπάς. Πανεπιστήμιο δεν ξαναπάς. 4 χρόνια τώρα. Κουράστηκες και όλες. Και μπορεί να πας και πτυχίο να σπάσεις και το ρεκόρ πάλι. Να το πάρεις στα 52. Εντάξει. Όχι, θα κάνω το άλλο. Εννοείται ότι θα πάρω μεταπτυχιακό. Εννοείται αυτό. Ξέρεις ότι θα πάω να πάρω και άλλο πτυχίο στα ΤΕΦΑ. Τι. Ποδοσφαίρου, προπονητής ποδοσφαίρου. Τι και θα σας μουρλάνω όλους. Τι να πας, βρε κόρη μου. Θα σας μουρλάνω όλους. Βλέπεις 11 και δεν ξέρεις γιατί πάει ο καθένας που νομίζεις ότι είναι... 8 πήρα στο ποδοσφαίρου, για να ξέρεις. 8 πήρα.
Τώρα μην ξεφωνήσει αυτό που στο έδωσε το 8. 8 πήρα στο ποδόσφαιρο. 8, 8 μάτια πρέπει να έχει αυτό. 8. Τι τσακάλι είναι αυτό. Ποιο το έδωσε αυτό, η Κάλλη, η Θεά, με τα 30 χέρια. Ποιο. Καθηγητή Πανεπιστημίου. Μπράβο. Τα συγχαρητήριά μου να το δώσει. Τι καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, πες μου. Χθες τι έπαιζε. Τα πάω. Πάντα. Το είδε στο παιχνίδι. Όχι, γιατί ρε, έριξα 29 πόντου σε μια ομάδα. Μετά από 5 κλαρίνα έδωσε 29 πόντου. 29, ναι. Στη δεύτερη, τη δεύτερη ομάδα στην βαθμολογία. Δεν πέρασε μέσα από τη μετά εύκολο απόγευμα που περίμεναν. 29 έφαγαν στο κεφάλι. Αλλά είστε σε φόρμα. Κάναν και πλάκα. Και στο προηγούμενο ήσασταν καλοί, αλλά δεν κερδίσατε. Έμαθα. Ναι. Ποιοι ήταν οι αντίπαλοι? Πολύ γύρω. Στην Χαλκιδική δεν έχει μπασκέτα, ρε Γιάννη. Στην Χαλκιδική δεύτερη είναι. Δεύτερη ήταν. Με 2 ήττες. Σοβαρά μιλάω. Βέβαια. Άρα έχετε αυτοκτονήσει. Εννοείται. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι η ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία και δεν, είναι, ξέρεις, δεν έχει εμπειρία. Πραγματικά εκτός από το Πόρτο Καράς δεν έχω δει άλλο μπασκέτ στην Χαλκιδική. Παντού ρε, γεμάτο είναι. Ποιο είναι γεμάτο, ρε. Τα μεσημέρια όταν πας εκεί στα μπαράκια, μην πίνεις κανένα κουβά. Έχεις τον δρόμο δεν που πας. Δεν μέρα, μόνο όταν βραδιάσει. Δεν μ' αρέσει το Πόρτο τη μέρα. Έχει άλλη γεύση. Βαράω ο Ντάγκλες. Δεν... Κάθομαι στο χαζό και κοιτάω να πούμε και λέω άντε να περάσει η ώρα. Δεν μ' αρέσει το ξύδι το μεσημέρι. Μπάνιο κάνεις στη θάλασσα ή μόνο μιλάς, μόνο αυτό. Ακούγεσαι στην παραλία. Ξεκάρα φέτος την τελευταία μέρα, ξέρεις τι πάθαμε. Τελευταία μέρα διακοπών. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και υπάρχει ένας ηλίθιος στο δεύτερο πόδι με το κινητό μέσα στη θάλασσα και πηγαίνει έτσι. Έτσι, σαν το χαζό. Και κοιτάει λες και φταίς εσύ. Όχι, δεν τις κλείναμε, ήταν τελευταία μέρα. Ναι. Ναι. Και πήγαινα μία εδώ, μία εκεί. Α, εσύ ήσουν μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα. Εγώ νομίζω άλλος ήταν και σε κοίταζε. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιον θα αποκλείσουν. Γιατί τελευταία μέρα τι κάνεις. Μιλάς με 75 ναι. Και περιμένεις να δεις που θα κάτσει κέντα. Τι μέρα εκείνο τον Μπατζόκο κάπως έτσι να πιάνει το κεφάλι του γιατί είμαστε μαζί. Να σκάνει τσάτ, τηλέφωνα από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων. Ζήσεις και τις μέρες πάντα διακοπές. Είχα κανονίσει επειδή το μυριζόμουν ότι στη Σουηδία έχει γλουλου. Ναι. Το μυριζόμουν. Είχα κρατήσει μια εβδομάδα και εγώ και τον Μπατζόκο για μετά τα playoff του Europa. Δηλαδή 28 κάναμε το Κλαρίνο, όχι, 28 κάνα, όχι 27 κάναμε στα γενέθλιά μου, ήταν εκεί, κάπου εκεί τέλος πάντων και την επομένη φύγαμε. Απίστευτο, γυρνούσαμε και από τη Σουηδία, Γιάννη, έχει έρθει μια γιαγιά 85 χρονών και μου λέει «Don't worry my child». Μα, πήγες πρώτη γιαγιά. Η πρώτη γιαγιά μου με πέρα με απέκλεισε στο Europa. Σε εκείνο το γήπεδο το ωραίο, ε. Πόσο κόσμο χώριγε? 6-7 χιλιάδες. Α, ήταν τόσο. Δεν ήταν μικρό. Παγετό στο μεταξύ. Παγετό. Αυτό το κρύο που έβγαλε τώρα εδώ. Και τα τσακάλια του ΟΤΕ, τα φιλιά μου να του στείλω. Μας βάλανε Τετάρτη κύπελο, 10 παρατέταρτο. Βραδύ. Θα έχει εκεί, ναι, θα... όχι ρε πρωί. Τετάρτη. Τετάρτη βράδυ. Κύπελο. Κύπελο με τον Ατρόμητο. Θα έχει μείον 8 στην Τούμπα εκείνη την ώρα. Και όταν θα φύγουμε θα έχει μείον 16. Τετάρτη, 10 παρατέταρτο. Στο μεταξύ μου γκρίζουν, οι μισοί μου γκρίζουν γιατί βάλανε εκείνη την ώρα. Ναι. Πού να έρθω από την επαρχία, δίκιο έχουν κι αυτοί. Δίκιο, βέβαια, εννοείται. 100%. Ωραία. Και οι άλλοι μισοί μου γκρίζουν που θα είμαστε εκεί γιατί θα βγει μια πολική αρκούδα. Ξέρετε, τι θυμήθηκα τώρα. Παρένθεση. Παίζουμε στο Λουζνίκι. Δεν έχουμε πετύχει η πρόταση. Παίζουμε στο Λουζνίκι. Ξέρετε, Λουζνίκι. Όχι. Στη Μόσχα, με τη ΣΕΚΑ. Το Ρεζνίκι τι είναι? Λουζνίκι, είναι το γήπεδο του. Στη Μόσχα. Δηλαδή έπρεπε να ξέρω το γήπεδο πώς το λένε, ενώ άμα μόλις παίζαμε στη Μόσχα. Δηλαδή... Ωραία, εντάξει, άντε. Δηλαδή να με κάψει τη φαιά ουσία που έχω, να μου την κάψει. Αυτή δηλαδή να με βάλει εκεί πάντων, πέρα. Ναι. Αν ξέρω το γήπεδο Σάντα Κρούζ Αμαλέο. Το Αμαλέο είναι, πού το ξέρεις? Το ξέρω. Άκουρε. Ναι, για παίρνουμε το Ρεζνίκι. Μπαίνουμε στο παιχνίδι μέσα. Μειον 20. Και η υγρασία στη Μόσχα. Μιλάμε τώρα να σου πάνε τα κοκαλά. Έχω ζήσει εκεί πέρα. Μπράβο, αυτό το λέω. Συπά δύο μέρες και φεύγει. Εμείς πάμε και υπαγωνιζόμαστε. Κάνουμε τη μετάδοση. Δεν έχουμε σταθερά τηλέφωνα γιατί είχε γραφειοκρατία και αυτά και δεν μπορούσαμε. Άρα είμαστε με το hands free. Παγώνει το hands free. Στο ημίχρονο τρέχουμε μέσα, δεν αντέχουμε άλλο. Τα δημοσιογραφικά ανοιχτό, εντάξει, κανονικά όπως ο κόσμος. Το χάσφι μου παγωμένο, φίλε, να είναι σαν σύρμα. Βρίσκω μια γκόμενα να περνάει μπροστά μου με καμιά, ένα δίσκο γεμάτο σφινάκια. Γεμάτο όμως. Μια βότκα εκεί, μια θανατηφόρα.
Λέω, δεν τη βγάζουμε. Λέω, σταυράκι, πλακό σου. Την έχω πάρει παραμάσχαλα. Κρακ, κρακ, κρακ. Πίνω καμιά 10-12 σφινάκια στο ημίχρονο. Τον το κινούμε πύραυλου. Νταβάι. Συνεχίζω τη μετάδοση. Κακτελά και χαρασιό. Και στη φάση που βάζουμε τον γκολ, τον γκολ πώς το βάζουμε. Έχει χτυπήσει ο Σαλπικίδης στην καλύτερη του ενέργεια σε εκείνο το παιχνίδι, τον Ακιμφεύ. Και τραυματίζει τον Ακιμφεύ και παίρνει ο πνευματικός τερματοφύλακας. Και όντας κρύος αυτός, απευθείας, δεν μπορεί να κάνει ζέσταμα το παιδί, διώχνει την μπάλα πάνω στο Μουσλίμοβιτ και μπαίνει η μπάλα μέσα. Και μέσα στους πανηγυρισμούς, από τη σούρα μου, βλέπω απέναντι μια αρκούδα. Εκεί που μπήκε το κόμμα, για απόσταση, εντάξει. Βλέπω μια αρκούδα κανονικά. Λέω, θα πω στη μετάδοση μια αρκούδα μες στο γήπεδο. Και φίλε, είναι ένας με γούνες από πάνω μέχρι κάτω. Πραγματικά δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Έχει μόνο γούνες. Ωραία, ήταν η εποχή που δεν είχα παραδεχτεί ακόμη ότι χρειάζομαι γυαλιά. Α, ναι. Ήταν εκείνο το στάδιο το. Αυτός που ήταν μέσα στον αγροτικό χώρο. Μέσα στον αγροτικό χώρο, πίσω από την νηστεία. Κάτι, τι καθογράφος, βίναμε φίλε κατάσκοπο ναι, στον αγροτικό χώρο. Φωτογράφη, ναι, και όταν έμεινα και εγώ το είχα δει και εγώ αυτό, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Και φίλε. Δηλαδή στο τσάκ δεν είπα μια αρκούδα στο γήπεδο. Να, τόσο, αλλά η βότκα πρέπει να ήταν 90% αλκοόλ πρέπει να είχε. Δηλαδή κάνει και για μολότοφ και για. Για εργαλεία. Σακατεύτηκα. Σακατεύτηκα. Και με αυτή την πολύ γλυκιά ιστορία την άκουσα επαγγελματική. Που έτσι στην καριέρα του. Στην καριέρα του σαν αθλητή. Σαν, Δεν θα παραδεχτείτε ποτέ ότι παίζουμε μπάλα. Δεν θα παραδεχτείτε ποτέ. Θα πρέπει να το καταλάβει τώρα που είσαι στα μίντια. Να λέω ψέματα. Να λες ψέματα, τι παίζουμε μπάλα. Γελάει ο Βασίλη, ε. Ποιος λέει ψέματα, με έπιασε ποτέ να λέω ψέματα. Ό,τι σου λέω βγαίνει. Όχι, έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Στον Παύλο Μιλάκη στο χωραργό. Αλλά δεν επικαλούμε αυτό το πράγμα. Τώρα γιατί συνεχίζεις και λες ότι ξέρεις τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Δεν είπα ότι ξέρω τα πάντα, ξέρω περισσότερο από σένα σίγουρα. Όπως εσύ ξέρεις και τον μπάσκετ. Ναι. Γιατί μου λες δεν παίζω μπάλα αυτό. Παίζουμε αυτό, μπάλα, μπάλα. Η επικοινωνία έχει ρόλο. Το κλίμα. Ποιο πες κλίμα? Μου εσύ μία ομάδα που έπαιξες, ναι, που είχε κακό κλίμα και πήγε καλά. Στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, στον περίγυρο. Ναι, σχεδόν όλες. Τι όλες, αλλά ρε. επειδή... Ο ΠΑΟΚ είχε κακό όταν ήσουν εσύ, είχε κακό κλίμα. Τι είχε ρε, τι νομίζεις κάθε μέρα πασχαλιά ήταν. Κακό κλίμα είχε εσύ που σε κράζανε που έβγαινες έξω, ενώ δεν έβγαινες ποτέ. Ναι. Ποιος έπαιζε? Έπαιζες. Ποιος έπαιζε? Εσύ έπαιζες. Ήμουν ποτέ κακός. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα το θυμόσουνα. Τι σε νοιάζει, τι κάνω. Δεν σέβεσαι πουθενά, πλάκα, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Τι. Θα δεις το λόγο για σε γλύψω, δεν ξέρω την Πινελίκη. Να με γλύψει τι. Τον κολλητό σου, δεν είχα ρίξει την Πινελίκη. Φίλε, ήξερα 7, έπαιζα 9. Απλά πράγματα. Το ταλέντο μου ήταν μέχρι το 7, αλλά τα τέτοια μου ήταν μέχρι 9. Με καρδιά μου. Και όποιος γκέι, όποιος θέλει, ας στείλει μήνυμα για σπίτι το αντίθετο. Μήνυμα έχουμε στο 54526, κοστίζει 1,24. Όποιος θέλει να πει το αντίθετο για τον Γιαννούλη μπορεί να στείλει μήνυμα. FM και ενώ γράφετε ξεφωνητό για τον Γιαννούλη και το στέλνετε στο 54526. Ή ελάτε από εδώ κατευθείαν. Τι απειλείς. Όχι, να μου τα πεις στα μούτρα μου. Γιατί δεν έχει έρθει κάποιος να σου πει στα μούτρα σου τι κάνεις εδώ και τέτοιο. Δεν νομίζω. Πώς το κόβεις να έχει έρθει κανένας. Τότε που κυνηγούσαν τον φίλο σου τον Αγγελίδη, τι έγινε, δεν ήσουν εκεί. Πήγα να τους χωρίσω. Α. Και ανώκρανος λοιπόν. Και ανώκρανος. Εκεί δεν ήταν μπέρδεμα περίεργη κατάσταση στην ομάδα. Πριν πολλές. Ούτε έχει σεζόν. Πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη στιγμή. Τι πήραμε εκείνη τη χρονιά. Τι. Τι πήραμε εκείνη τη χρονιά. Αυτά που με από το 7 δίνω... πήγαινε στο 9 μήπως. Από εκεί πέρα πήραμε τελικό Ελλάδος. Το 99 ήτανε. Ναι. Πρώτο παιχνίδι στο Παλατάκι που χάσαμε τον Παναθηναϊκό. Με την σούπερ ομάδα του Παναθηναϊκού. Παίξαμε τελικό. Πάμε τον Μπαλογιάννη. Πρώτο παιχνίδι Φώτση. Το πιτσίλισμα του Μπαλογιάννη μέσα στο σεφ. Δεν είναι η χρονιά και το Αγγελίδη, ναι. Μια χρονιά πριν είναι. Ο παίκτη, ο δημοσιογράφο. Είναι ο Αγγελίδη. Το ποδοσφαίρο με δημοσιογράφο, ξεκόλα. Δεν είμαι τον μπάσκετ. Φτάνει, ναι, θυμάμαι σε όλο τον κόσμο. Εκείνη, ναι, η χρονιά είναι το 99. Δεν ήρθε ο Αγγελίδη και έστωσε το τρίμα όμω. Όχι, ο Αγγελίδη έπαιξε την ομάδα. Πόσο έπαιξε? Όλη τη χρονιά, ρε. Δεν έφυγε. Γιατί δεν θυμάμαι τον Αγγελίδη καθόλου στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έπαιζε. Τι να παίξει. Ποιος έπαιζε. Τον έφαγες. Άμα πηδάς ένα μέτρο πάνω από τον άλλον. Είχε καλύτερο είναι... σουτάκι από μένα. Παραδέχομαι. Είχε σουτάκι. Είχε ωραίο σουτ. Εγκεφαλικός.
Τύχη σουτ. Όχι, ήταν πιο soft. Ήτανε... Από μακριά. Δεν έμπαινε μέσα στο μπλε εκεί που πονάει. Δεν έμπαινε, όχι. Δεν εκεί πονάει. Ο Αγγελίδης ο οποίος στο Sporting δεν ξεκίνησε. Sporting μετά στον Άρη. Στο Sporting, φίλε, μου θυμάμαι ότι ήταν πιο βαρύς. Πιο πέντε ήτανε. Τον θυμάσαι τα πρώτα του βήματα. Ψηλός. Είναι ψηλός. 2-10, 2-11, πόσο ήταν. Ναι. Αλλά έπαιζε σαν τεσάρι. Αυτό σου λέω στα πρώτα του βήματα στο Sporting, το θυμάμαι ναι. Πιο, με περισσότερα κιλά. Για να το θέσω έτσι. Α, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι. Πάμε στο διάλειμμα. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία φωνή έχω. Σου αρέσει. Τι ωραία φωνή έχεις. Ε? Τι άλλο θα ακούσουμε. Θα συνδεθούμε. Δεν ήξερα ότι έχει τηλέφωνο εκεί πέρα που θα συνδεθούμε. Είδα το χάρτη, σκεφτόμουν πέρσι πώς θα πάω. Ναι. Γιατί παίζαμε και πέρσι εκεί. Και σκεφτόμουν πώς θα την κάνω και είδα που είναι. Και έσφιξα. Ναι, αλλά είναι πολύ όμορφα εκεί. Ωραία είναι, αλλά πώς να πάω εγώ με δύο μέρες διαθέσιμες. Και βέβαια θα πάμε σε ένα φίλο μας, κυρίως, βασικό είναι αυτό. Παιδί του κλαμπ, ξέχωρα από το ότι είναι επαγγελματίας και αναγκάζεται να παίξει παντού. Εδώ Γιαννούρης έπαιξε στον Άρη, παραδείγματος χάρη. Το ξεπεράσαμε με το πέρασμα των χρόνων. Κανείς δεν το θυμάται, το είπα. Εγώ το θυμάμαι, φίλε, και δεν το ξεχάσω ποτέ. Μαζί μας ο Κώστας ο Βασιλιάδης από την εξωτική Τενερίφη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σας. Άντρα, πού είσαι, αγόρι μου. Καλησπέριζω το μεγαλύτερο σέντερ της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και που συνεχίζει ακόμα. Έτσι, πες, Κώστα. Και το μεγαλύτερο φίλο δημοσιογράφο όλων των εποχών. Φίλε, να σου πω κάτι στα ίσα τώρα. Πού να παίζεις την Τετάρτη τώρα, δεν βαριέσαι ρε φίλε. Τώρα να μωρέ, να ξαπλώνω εδώ και σκέφτομαι, λέω τι να κάνω τώρα, λέω να αρρωστήσω. Στο μεταξύ κλαίω φίλε, από την ώρα που σου γράψανε ότι σου έκανε χάρη ο Κατσικάνης για να πας εκεί, δεν έχει σταματήσει να χάνει σου ρε φίλε, πάρε βάλε. Ούτε εγώ το πιστεύω, ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Πού να με το γρουσουζέψουμε ρε. Δεν το γρουσουζέψουμε. Του μια χαρά είναι. Αλλά ρε φίλε, πόσο ωραίο είναι αυτό όταν γίνεται, πες μου. Αυτό γίνεται εξής, είναι τη στιγμή, μωρέ. Κάτι σου λένε, δεν το ακούς, το ακούς μετά. Και μετά σου έρχονται όλα δεξιά σου πάνε. Και λες, τι γίνεται τώρα. Αληθινό είναι, θα ξυπνήσω και μετά θα έχω, ξέρω εγώ, 20%. Τώρα πόσο έχεις, πόσο είναι. 50. Στο 50. Ούτε εγώ το άντρα, πιστεύω, 50. Το λέω και ντρέπομαι. Σταμάτα, μην παίζεις άλλο. Μην χαλάσεις το ποσοστό. Του χρόνου πάλι. Ξέρεις ποιος έκανε έτσι, ε. Άγου Κώστα, παλιά ο Μπουντούρης. Ο Μπουντούρης τι έβαζε κανένα. Άμα έβαζε 2-2, δεν ξέρω, σούτερ, μόνος του. Ρε σούτερ, ρε. Στο τελικό της ταιριές της. Μην χάλασε το ποσοστό. 100% έχω. Στο τελικό της ταιριές της. Έξυπνος ο Μπουντούρης. Γι' αυτό έπαιξε και 15 χρόνια. Παίκτης οικονομίας. Βέβαια. Κώστα, τι γίνεται, έχει καλό καιρό, βουτάτε. Έχουμε, σήμερα είχαμε πολύ καλό καιρό, είχε μόνο 25 βαθμούς. Τι λες ρε φίλε. Εδώ έχω δει τα πάντα. Έχω δει τα πάντα, είναι τουρίστες με αμάνικα, παντόφλα, μαγιό. Και, ναι, και άμα κατέβεις λίγο πιο νότια, ας πούμε, στην άλλη πλευρά του νησιού, έχει 28 βαθμούς και είναι οι παραλίες γεμάτες, ας πούμε, Δεκέμβριο μήνα από πλοία. Ήταν παραλίες γεμάτες. Δηλαδή δεν φτάνει να πούμε ότι πήγε στην Τενερίφη που είναι ομάδα, φίλε, εντάξει, υψηλού επίπεδου, σε ποτάς το καλύτερο ποτάθλημα αυτή τη στιγμή, πήγες και καλοκαίρι. Αυτό μας λες. Πάω το χρόνο έτσι. Ναι. Όλο το χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Μετά το Γιαννούλη που άφησε το Τορόντο για να πάει στην Καρδίτσα, είσαι ο επόμενος φίλε που άφησε τα Τρίκαλα για να πάει την Τενερίφη. Κοντά είμαστε. Και εγώ Ατλαντικό είμαι. Ατλαντικό είμαι. Τρίκαλα έπεσε πριν. Ατλαντικό είμαι όμως. Ατλαντικό είσαι, το ξέρω. Ναι. Το είδα σου λέω πέρσι στο χάρτη, ζαλίστηκα. Γιατί σκεφτόμουν να έρθω. Πάντως θα περνούσες ωραία γιατί ξέρεις, θα μπορούσες να δεις άλλο καιρό, να μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο εσύ που. Εσύ που είσαι και δελφίνι και ψάρι, δελφίνι. Πας στην παραλία και κάθεσαι μακριά και τη βλέπεις. Να σου πω. Τρομάζουν τα ψάρια. Ο Δύο Γιαννούλης είναι σε μια οργάνωση κατά του bullying. Ξέρεις αυτό, δεν ξέρω αν το μάθες. Είναι κατά του bullying. Αυτό ήταν. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, όχι, ο Γιάννης ποτέ. Ποτέ. Όχι, όχι, όντως ποτέ. Δηλαδή εγώ που τον έζησα από 16 ήμουνα εγώ, ο Γιάννης από τα τουζένια του και τα λοιπά, δεν υπήρχε. Σε πείραξα ποτέ, Κώστα.
Ποτέ. Το αντίθετο μπορώ να πω ότι με βοηθούσε σε πολλά πράγματα και δεν θέλω να τα πω έτσι στον αέρα. Ας πούμε, εντάξει, δεν υπάρχει και λόγος. Και εκτός γηπέδου, δηλαδή τη ζωή, παράδειγμα. Κάτσε λίγο. Περισσότερο, όχι στο μπάσκετ. Ναι. Α, το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι εντάξει. Εννοείται. Αυτός ήταν σέντερ, εγώ ήμουν έξω. Αλλά στη ζωή, ας πούμε, έξω από το γήπεδο ήταν δίπλα, δηλαδή συνέχεια. Όταν ήσουν πάντα 16, δίπλα στα μικρά παιδιά. Πάντα ναι, δίπλα στα ναι, μικρά σιγά, σιγά βρε μπαμπά, σιγά βρε νονέ. να σου πω, όταν ήσουν 16, δεν σας είχε πάει στη Θέρμη, κάτι είχε γίνει. Τι θυμάμαι, εγώ θυμάμαι λάθος. Τι είναι, μας είχε πάει στη Θέρμη. Κάπου σας είχε πάει, ναι, κάτι είχε γίνει. Μας έβγαλε βόλτα ένας. Βόλτα δεν ξέρω ακριβώς. Για ατομική προπόνηση. Ποια Θέρμη. Ατομική προπόνηση. Περαιά, πού ήτανε. Δεν μπερδεύω αυτά δύο. Κάτι σας είχε κάνει θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Στην Περαιά είχαμε πάει. Περαιά. Τα μπερδεύω αυτά δύο. Α, για φαγητό. Ναι. Ναι. Για φαγητό σίγουρα ή... Για φαγητό. Ναι, μας έβγαλε για φαγητό. Εμείς τώρα εντάξει, πού να τα δούμε αυτά. Ήμασταν και τόσο μικροί, ας πούμε. Και μας πήγε εκεί στην Περαιά και νομίζω ότι μας πήγε. Δεν ξέρω, στην Γαλλία, το Παρίσι. Εμείς δεν είχαμε φύγει από εκεί που μέναμε, δεν βγαίναμε. Έξω στο γήπεδο και σπίτι βγαίναμε. Και μας έπαιρνε αυτός, μας πήγαινε. Εσένα τον Λουκά και τον Παναγιώτη, εσείς τρεις ήσασταν. Και τον Άπο, τον Γιώργα και τον Αποστολίδη. Τον Ιεντάκη ήταν δικό του πεδίο, όπως θέλεις. Ναι, είναι και Γιώργακης. Στον ψυχοπαίδιο. Τον πετυχαίνω, όλο σε κάτι ξεκάλφωτα. Μια τον πετυχαίνω στο κέντρο, μια στην Καλλιδική, σε μια τσαροταβέρνα, μια από εδώ. Ο Αποστολίδης κάπου είναι στη ζωή μου πάντα. Κάπου εμφανίζεται. Είναι στην Πάτρα τώρα και μπορεί αύριο να τον δεις εκεί στο Θεσσαλονίκη. Ναι, κανονικά. Να περπατάει. Όχι, κανονικά. Να περπατάει. Να σου λέω πάντα. Να σε δει και να σου πει, όψι, λέτε. Τι γίνεται τώρα, για λέγε, πώς είσαι εκεί. Ωραία, όμορφα. Ναι. Όμορφα. Εκτός από το μέρος, ομάδα πολύ καλή. Το επίπεδο πολύ καλό. Χθες κερδίσαμε το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου για να μπορέσουμε να μπούμε στο Final 8 του κυπέλου που γίνεται το Φεβρουάριο. Τι ωραίο κύπελο κάνουν αυτοί, ρε φίλε. Τι ωραίο κύπελο. Ναι, είναι 8 ομάδες σε ένα γήπεδο, σε μια πόλη, γιορτή, τέτοια. Εμείς, άμα το κάνουμε αυτό, πολύ... 4 πόλεις θα καταστραφούν. Όχι μόνο αυτή που διεξάγεται και η γύρω-γύρω. Και η γύρω-γύρω. Θα κατεβάσουν να ρολάει οι καταστηματάρχες. Βέβαια. Εσύ πάντως, ρε Κώστα, έπρεπε εκεί από όταν πήγε στη Μάλαγα, την πρώτη φορά τώρα που πήγε, και έπιασε με τη μία, αλλά πρώτα εγώ είχα πάει στη Μάλαγα. Ετοίμασε το έδαφος, εννοείται, αν δεν ετοίμασε το έδαφος. Από εκεί δεν έπρεπε να φύγει ποτέ, γάμο του. Πήγε Μπιλμπάο μετά, πήγε 1200. Όχι, αυτό εννοώ ότι το ισπανικό. Πιο πολύ αυτό, ότι είναι, ταιριάζει απόλυτα. Έπρεπε να μείνω εδώ στην Ισπανία. Έπρεπε να μείνω στην Ισπανία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω. Μέσα... Αλλά σίγουρα. Αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι πιο νέο, δεν μπορεί να το σκεφτείς έτσι. Όταν τόσο περνάνε τα χρόνια και βλέπεις τι σου ταιριάζει περισσότερο, ας πούμε, μετά λες ναι, όντως. Μπορεί να έχεις τα μερικά χρόνια. Αλλά... Απλώς αυτό είναι το στυλ σου, δηλαδή το μπασκετικό τώρα, το τεχνικό. Ο Κόλκας που δεν ξέρει. Που είναι βασχετικότατος. Ναι, που είναι βασχετικός και όλη την ώρα μιλάει για την Αγγλία, ότι στην Αγγλία και η Αγγλία. Τράβο, δεν ζει στην Αγγλία, ρε. Τράβο στο Λονδίνο. Όχι. Τράβο εκεί, στο Σόχο. Η Αγγλία τι. Η Αγγλία έχει μπάσκετ. Όχι, για το ποδόσφαιρο. Λέει κάθε φορά που λέει, δίνει παράδειγμα. Για το πώς παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι στην Αγγλία, ρε. Άστα, έχει το Τζόνι και το Ντουκ. Είναι εκπληκτική. Για ένδαλμα. Είναι από το κίνητο. Θυμάσαι το τραγούδι. Τι τραβάμε με τον Γιάννουλη. Στο μεταξύ με κράζει. Γιατί εγώ τι λέω. Ότι οι Άγγλοι στην παρουσίαση του παιχνιδιού είναι 30 χρόνια μπροστά, ρε φίλε. Και πρόσεξέ με και μιλάνε ποδοσφαιριστές. Εδώ για να βρω τον Γιάννουλη να κάνω εκπομπή, έναν έχω βρει. Δηλαδή και εσύ άμα τελειώσει την καριέρα σου, τα μίντια σε περιμένουν, να ξέρεις, μην τυχόν. Να σου πω κάτι, εγώ θέλω να έρθω μαζί σας τώρα, δεν ξέρω πότε θα την τελειώσετε την εκπομπή αυτή. Εγώ θα γυρίσω τον Ιούνιο, ελπίζω να κρατήσετε λίγο, να έρθω να περάσω από εκεί να κάνω να είμαι μαζί σας. Εννοείται θα έρθεις, ρε φίλε, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται θα έρθεις και όσο θέλεις θα έρχεσαι εδώ πέρα. Απλά πρέπει σιγά σιγά και οι αθλητές να βάζουν τα μίντια στο μυαλό τους, ότι είναι μια επιλογή. Πάει ο άλλος, γίνεται προπονητής στη Β' Εθνική, 53 εκατοστάρικα το μήνα και νομίζει κάτι κάνει. Κατάλαβε. Εντάξει, αλλά στην Αγγλία δεν το ξέρω αυτό. Σόχο στην Αγγλία. Φαντάζομαι ότι πληρώνονται καλά για να το κάνουν αυτό. Λέω εγώ τώρα. Εννοείται. Όχι καλά απλά. Έχουν συμβόλαια όπως όταν ήταν προσφυγιστές. Οι πολύ μεγάλοι.
Δηλαδή ο Γκάρι Άρα μήπως γι' αυτό στην Ελλάδα δεν του κάνουν καθόλου. Καλά, στην Ελλάδα δεν του να τρέχω τώρα να κάνω μια εκπομπή, ας πούμε, τώρα με 300 και 400 ευρώ. Λέω λοιπόν, τώρα. Μόλις σταματήσει την καριέρα σε 5 χρόνια θα φάμε τον Γκόλκα, να τον φάω στεγνά. Θα έχω πάρει και το τυχείο από τα ΙΕΚ. Θα είμαι δημοσιογράφος. Πηγαίνει σε σχολείο. Όχι, τώρα τελειώνω το πανεπιστήμιο. Μετά, στο άλλο εξάμεινο, δηλαδή θα προλάβω να γραφτώ. Θα τον φάω και θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Ο Γιαννούλης μόλις καθίσει με άλλον δημοσιογράφο να κάνει εκπομπή, Κώστα, θα παραιτηθεί σε 2 λεπτά, να ξέρεις. Σε 2 λεπτά. Εντάξει. Πρέπει να είστε να ταιριάζετε για να το κάνετε αυτό. Και εσείς ταιριάζετε. Δεν πετυχαίνουμε πρόταση. Τι ταιριάζουμε. Δεν πετυχαίνουν πρόταση. Πάει να ξεκινήσει κάτι και θυμάται άλλο. Λέει άλλο. Και περιμένει από μένα και καλά εμπειρικά. Αυτό μου λέει. Έχει μια ροή η εκπομπή γι' αυτό. Ναι, λέει πρέπει να με κόβει εκεί να χώνει. Τι λέει τώρα. Που δεν έχω κρατήσει σημείωση στη ζωή μου ποτέ, ρε φίλε. Ποτέ. Να μπω δηλαδή στο στούντιο, τι να κάτσω, να κοιτάω τις σημειώσεις, ποιος είμαι, τον Μπατζόγλου είμαι. Κατάλαβες. Δεν είναι στεγνά. Τον Μπατζόγλου, φίλε, έχει κάτι γραμματάκια, γραμμική β, δεν καταλαβαίνει κανείς τι γράφουνε. Αν δεν τα πάρει η CIA, δεν θα καταλάβει τίποτα. Ωραία, και οργανώνει την εκπομπή. Εγώ ποτέ δεν οργανώνω τίποτα. Μπαίνω μέσα και ό,τι βγει. Αυτή είναι η εκπομπή. Γι' αυτό μερικοί καλό, είναι το ελεύθερο. Αυτό είναι ωραίο αυτό. Μας κοροϊδεύουν, τους δίνουμε τροφή. Πες τα ρε Κώστα. Τι θες το τυποποιημένο, ρε φίλε. Όχι, ό,τι μας κατέβει θα πούμε. Κάτσε να πάω στη σχολή, εγώ άμα είναι έτσι το σωστό, έτσι θα κάνω. Δεν θα μάθεις στη σχολή, αυτοί που είναι στη σχολή δεν δουλεύουν πουθενά, γι' αυτό πηγαίνουν στη σχολή, τα γάρι. Θα έρθω εδώ πέρα με το press. Θα κυκλοφορώ με αυτό. Θα το βάλω και στην Ένωση Συντακτών. Θα ψηφίζω κιόλας. Να σου πω τώρα, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Είστε σε πολύ καλή κατάσταση, σκέφτεται ο Κατσικάης να δώσει μια ανάσα λίγο στο rotation, κάτι να κάνει. Μας έχουν κάτι ψηλοτραυματισμούς κανένα δύο παιδιά εδώ πέρα και είναι λίγο αφίβολοι, αλλά... Είδα ο άλλος που τα βάζει. Να σου πω, δεν το ρώτησα. Ο ποιος. Ο άλλος, τον άλλο και να θες να του δώσεις ανάση δεν μπαίνει μόνο στο γήπεδο, άρα είναι παίκτης Ευρωλίγκα, ας πούμε. Δεν είναι. Το παιδί εχθές πέφτανε δύο πάνω του και περνούσε από μέσα, ας πούμε, και έβαζε καλάθι και φάουλ και τέτοια. Είναι φέτος θα είναι εδώ, του χρόνου φαντάζομαι ότι θα είναι κάπου στην Ευρωλίγκα. Ναι, δεν βλέπετε. Ναι. Πλάκα, αυτό με τα κλειστά συμβόλαια. Τώρα πήγα να πούμε, δεν βλέπετε ενδεχόμενο Ευρωλίγκα. Έχει κλειστά συμβόλαια, τι να βλέπουμε. Μόνο αν. Ναι. Δύσκολο τώρα, κοίτα, στην περίπτωση που η ομάδα, ας πούμε, πάει στο Final Four και κατακτήσει δεύτερη χρονιά το Champions League και μετά η Ευρωλίγκα πει ότι έχω δύο θέσεις παραπάνω και πάει λέγοντας. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Μήπως και μας βάλουν, γιατί έχουμε και αεροδρόμιο και γήπεδο μεγάλο και ομάδα με... Το γήπεδο πόσο πολύ... χωράει? Ορίστε? Το γήπεδο πόσο θέατες χωράει? Είναι 6.000 και κάτι περίπου. Το όριο, 6.000 είναι το όριο. Ναι, 6.000 είναι, αλλά είναι, ξέρεις, είναι πολύ μπασκετικό, ωραία ατμόσφαιρα, εντάξει, κλασική ευρωπαϊκή, Ισπανία, ας πούμε, στα ξέρεις που είναι πολύ όμορφα. Έχεις προλάβει να δεις τι γίνεται στον Όμιλο γενικότερα? Δηλαδή, με ποιες με τη Βέντσπιλ θα έπαιξες ή όχι? Ναι, το πρώτο μου παιχνίδι ήταν Βέντσπιλ και εδώ, ναι. Ναι. Έτσι όπως τους έχεις δει και έχεις δει και τον ΠΑΟΚ, μπορεί ο ΠΑΟΚ το διπλό εκεί, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα κρυφθεί το έργο όλο. Κοίτα, η Βέντσπιλ παίζει ένα πολύ τρελό παιχνίδι. Δηλαδή, εμείς για να καταλάβεις χάσαμε εδώ. Γιατί δεν ξέραμε, κάνανε μία πάσα, κατεβαίνανε τρίπλα και εσύ περιμένεις, ας πούμε, να παιχτεί ένα σύστημα, ξέρω εγώ, πίκερ, όλοι κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά τρέχανε και σουτάρανε. Δηλαδή δεν ήξερες πότε θα σουτάρουν, πότε θα κάνουν drive, πότε θα πασάρουν, γινόταν χαμός. Και γι' αυτό χάσαμε. Είναι μια περίεργη ομάδα. Δηλαδή άμα τα βάλει είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Ναι. Αλλά κοίτα, όπως τον έχω δει τον ΠΑΟΚ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Τώρα για να κερδίσει και τον Ολυμπιακό δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχασε τη Λάρισα χθες όμως. Προχθές. Ναι, αυτό εντάξει. Εγώ το θεωρώ, ξέρεις, έτσι, λίγο μια παρένθεση που ήταν ένα ξαφνικό. Κανένας δεν το περίμενε και εντάξει, γίνανε και άλλα πράγματα. Έτσι και με τον πατέρα του coach που, να το πούμε και συλληπιτήρια, έτσι, είναι δύσκολες στιγμές. Και νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει και η ομάδα από αυτό, έτσι. Ναι. Αλλά η ομάδα έχει γίνει πολύ καλύτερη και εμένα πραγματικά μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να περάσει κιόλας για την επόμενη φάση της Champions League. Ξέρεις ότι για να περάσει σίγουρα πρέπει να κάνει τίποτα στην Τενερίφη. Τετάρτη να μην τα λέμε. Ναι, όντως. Θα το τελειώνει από τώρα. Θα τελειώνει από τώρα.
γέρα, να ξεκουραστούν τα παιδιά. Αυτό άλλο παιχνίδι. Να ξεκουραστούν τα παιδιά, όπως είπες. Κατσικάρης είναι δίκαιος άνθρωπος που δίνει και χρόνο σε όλα τα παιδιά. Δεν θέλει να. Όλα τα παιδιά. Όλοι θα παίξουν, όλοι θα παίξουν. Πλάκα, πώς έκατσε η Κέντα και ο Κατσικάρης με το που μπήκε, άλλαξε η εικόνα κατευθείαν της ομάδας. Είναι τόσο σημαντική η παρέμβασή του ή απλά ψυχολογικό ήταν, πιστεύεις, το θέμα? Κοίτα, πρώτα απ' όλα ήταν ψυχολογικό και από εκεί και πέρα έβαλε και όλα τα παιδιά. Γιατί ο προηγούμενος προπονητής έβαζε 7 άτομα να παίξουν και ο Φώτης έβαλε 10 παίκτες. Δηλαδή έβαλε όλους να αισθανθούν ότι είναι χρήσιμοι, ρε παιδί μου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ψυχολογία όλων. Για τον group, βέβαια. Και από εκεί και πέρα έβαλε και 2-3 πράγματα δικά του, λίγο με την άμυνα, λίγο ξέρεις με το ρυθμό του παιχνιδιού, επειδή του αρέσει να παίζει το γρήγορο μπάσκετ. Και λίγο άλλαξε λίγο η εικόνα της ομάδας. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν σημαντικό γιατί η ομάδα ήταν 13η πριν έρθει ο Φώτης εδώ. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα μπαίνει και στο κύπελο που ήταν σημαντικό για αυτούς να περάσει η ομάδα. Και, εντάξει, και δεν ήταν και ωραία η εικόνα της ομάδας προς τον κόσμο, προς τα έξω. Μάλιστα. Πώς έγινε το... Για λέγε την κοντοστόρη. Είσαι στα Τρίκαλα και χτυπάει το τηλέφωνο. Για μένα, ναι. Ναι, με πήρε ένα τηλέφωνο ένα βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, πριν τον Παναθηναϊκό και μου λέει ότι αποφασίσαμε την ομάδα ότι χρειαζόμαστε ένα σούτερ, αυτό μας λείπει εδώ στην ομάδα και αποφασίσαμε να είσαι εσύ. Εντάξει, εγώ στο συμβόλαιο ούτως ή άλλως ήξεραν οι άνθρωποι των Τρικάλων ότι αν βρω μια καλή πρόταση που θα θέλω να πάω κιόλας, ήταν ανοιχτά, μπορώ να φύγω την επόμενη μέρα. Ναι. Εντάξει, και να μην το έχεις συμφωνηθεί, δεν του λέγανε στα Τρίκαλα, όχι μη φύγεις. Ναι, εντάξει. Να πας την Ερήφη. Όχι, οι άνθρωποι ήταν πολύ, πολύ καλοί, δηλαδή μου είπαν κατευθείαν ευχαριστούμε πολύ και τα λοιπά, τους ευχαρίστησα κι εγώ και φυγά γιατί έπρεπε να φύγω και γρήγορα. Και... Σε ξάφνιασε το σκηνικό. Σε δύο μέρες, ναι, πολύ ξαφνικό, γιατί έπαιξα τον Παναθηναϊκό και έφυγα το ίδιο βράδυ. Δηλαδή παίξαμε τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, έφυγα στη Θεσσαλονίκη το ίδιο βράδυ. Την επόμενη έφτιαξα τα πράγματά μου και την μεθεπόμενη το πρωί έφυγα για Ισπανία. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι σε θέλουμε και... Έλα και έφυγε. Τι... Ναι, εντάξει, ήξερα και τον ήξερα κιόλας γιατί ήμασταν 3 χρόνια μαζί στο Μπιλμπάο, ένα χρόνο στην εθνική ομάδα. Ήξερα τι ήθελα από μένα, μου μίλησε και λίγο, ξέρεις πώς είναι η ομάδα κτλ. Και δεν ήταν δύσκολο να ωραία, εντάξει, αυτά είναι... Κοίταξε, αν είσαι και κάποιος. Τώρα έχει μια καριέρα, είναι αυτό, όλοι το γνωρίζουν. Έχει όνομα στην Ισπανία και έχει να πας στην Ισπανία, δεν απαξιώνουν. Σουτέρ, ξέρεις, είναι αυτό, σουτέρ. Στα μεγάλα πρωταθλήματα, δηλαδή στην Ελλάδα γίνεται αυτό, θέλουν να τα κάνεις όλα και όλα. Και έχουν απαιτήσει από εσένα και μετά ξεχνάνε να σε πληρώσουν και τρως και μπαίνει λύκια. Στην Ισπανία τον Κώστα τον αγοράσαν για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τον αγοράσαν, ξέρεις, σαν... Το συμφωνήσαν. Ναι. Συμφωνήσαν, θέλουμε μόνο να σου σκοράρεις από μακριά, να σουτάρεις. Ο Κώστα σηκώθηκε, πήρε το πλάνο, πήγε εκεί πέρα. Ξέροντας τη διαδρομή, τι ακριβώς θα κάνει με στο γήπεδο. Και έχει 50% στα τρίποντα. Ναι. Πάρτα. Απλά πράγματα. Δεν διαφωνεί κανείς. Εντάξει, ήμουν και τυχερός γιατί μέσα στο το πρώτο παιχνίδι που ήρθα, ας πούμε, Πέμπτη, το Σάββατο η ομάδα έφυγε, πήγε στη Βαρκελόνη. Πήγα μαζί με την ομάδα με 2 προπονήσεις και παίξαμε στη Βαρκελόνη. Εντάξει, τώρα το πηγαίνεις στη Βαρκελόνη, λες δύσκολο φορά. Παιχνίδι, δύσκολο να κερδίσεις κτλ. Ακριβώς. Έλα που. Ξέρεις, με έβαλε 5-6 λεπτά στην αρχή, ήμουνα καλός, μετά με ξανάβαλε, έβαλα κανένα δυο σουτ λίγο και ήμουνα τυχερός στο ψυχολογικό κομμάτι περισσότερο γιατί στο πρώτο παιχνίδι όταν μπαίνεις μέσα και βοηθάς την ομάδα και βάζεις και κερδίζεις και η ομάδα μέσα στην Μπαρτσελόνα, ξέρεις, έχεις και άλλη ψυχολογία μετά για τα επόμενα παιχνίδια. Πώς έβαλες, 4 ή 5 τρίποτα έβαλες? Εκεί έβαλα 2, έβαλα 12 πόντους, έβαλα το τελευταίο τρίποντο, ας πούμε, του παιχνιδιού στην παράταση. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο το παιχνίδι. Δηλαδή, έπαιξα και στην παράταση. Ορίστε. Σε πήγε, λέω. Σε πήγε το παιχνίδι, ναι, από την αρχή, από το πρώτο σουτ. Δηλαδή, δεν ήταν. Και γενικά πήγε το παιχνίδι καλά και ξέρεις, είναι θέμα ψυχολογίας όταν θες αντίπαλο με την Μπαρτσελόνα. Πολύ περισσότερο. Κώστα, εγώ έχω μια ερώτηση λίγο για σένα. Πες μου λίγο για το Σοφοκλή. Θα το έκανα και εγώ, ρε φίλε. Είδες πόσο χημία έχουμε. Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Πώς το είδες όλο αυτό ότι γύρισε να παίξει και να κάνει? Και βασικά εμένα με ενόχλησε, sorry κιόλας, ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε στην πρώτη του συμμετοχή από την... γενικά από τον κόσμο και από... Και εγώ βγήκα και έκραξα άσχημα. Γιατί είπαν άσχημα πράγματα. Πολύ, πολύ... Θέλω ο Κώστας να πει, ας πούμε, γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια. Σχεδόν ένα χρόνο, πώς ήταν, 1,5 χρόνο χωρίς μπάσκετ. Σχεδόν, ναι, 1,5 χρόνο χωρίς μπάσκετ.
Και με τρομερό τραυματισμό, με το σώμα που έχει, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει. Νομίζω έτσι. Προσπάθησε πολύ, αλλά εσύ ήταν... που τον ξέρεις, που τον έλπες κάθε μέρα εκεί στα Τρίκαλα. Κοίτα, αυτός έκανε και μόνο σε προπόνηση, δηλαδή σηκωνόταν νωρίς, πήγαινε στα βάρη με τον γυμναστή, μόνοι τους οι δυο τους, κάνανε προπόνηση, μετά πήγαινε η ομάδα να κάνει βάρη, αυτός πήγαινε μέσα στο γήπεδο και έκανε το ατομική προπόνηση σχεδόν μια ώρα, περισσότερο με τρεξίματα, ξέρεις, λίγο για τις ανάσες και τα λοιπά. Και ήταν πολύ ευδιάθετος, βασικά ήταν πολύ χαρούμενος που ξαναγύρισε να παίξει και... Ξέρεις, και εντάξει, ο Σοφοκλής είναι και τέτοιο παιδί που δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι γύρω του, ας πούμε, ξέρεις, τι θα γράψουν στο Facebook, τι θα γράψουν οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Δεν τον νοιάζουν πολύ. Αυτόν τον ενδιέφερε πολύ. Ξέρεις, μου λέει, πω, θέλω να παίξω λίγο, αλλά φοβάμαι. Δηλαδή φοβόταν το πόδι του πολλές φορές. Ναι, ναι. Μου λέει, ξέρεις, όταν αρχίζω και πονάω, φοβάμαι και σταματάω. Και αυτό θέλει πολύ χρόνο. Δηλαδή θέλει προπόνηση. Όταν πονάει βγαίνει. Όταν αισθάνεται καλύτερα ξαναμπαίνει, ξανακάνει προπόνηση. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή αυτό. Τώρα βασικά επειδή λίγο με τα παιχνίδια και αυτό το έχασα μετά το παιχνίδι που έπαιξε, τραυματίστηκε ή έγινε κάτι. Το έχασα κι εγώ μετά την τόλο που έγινε. Που το είδα εγώ είπαν ότι μάζεψε υγρό το γονατό του. Εντάξει, μάζεψε υγρό. Κοίταξε. Εντάξει, αυτό είναι του σώματος. Είναι πολλά δεκιλά, είναι γι' αυτό, αλλά μπράβο του. Πάνω απ' όλα. Εννοείται, μπράβο. Πάντως έγινε μεγάλο θέμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλοι είχαν γνώμη. Κάτι διάβασα, που, εντάξει, αλλά τώρα να μπει στη διαδικασία να μιλήσει. Ναι. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξέρεις τον βλέπανε, τον βλέπουν και όταν τον βλέπουμε μπροστά τους ζητάνε αυτόγραφο και όταν είναι από μακριά γράφουν τα 1000 ας πούμε. Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Τώρα στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε πως είναι ένα κακό παιχνίδι ή ένα κακό σουτ. Είσαι ο χειρότερος και ένα καλό σουτ και να κερδίσει η ομάδα, γίνει ο καλύτερος και τα λοιπά. Εντάξει. Το θέμα είναι το ότι θέμα είναι να μην σε φόρμα τώρα. Αυτό είναι. Μη σε ματιάσουμε, μη σε... Από την Πέμπτη και μετά να μην χάνει σουτ, φίλε. Από την Πέμπτη να ξαναπάρεις αυτό το ρυθμό σου. Δεν έχεις κάτι ενοχλήσεις, κάτι δεν αισθάνεσαι λίγο... Όχι, 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 τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, είμαι καλά, δεν έχω ενοχλήσει, είμαι καλά, δεν τούτο. Όχι, θα σου τάρει, θα πατήσει κανονικά. Δεν έχεις ασπιρίνες εδώ, αυτό το κακό. Δεν έχεις ασπιρίνες, σου στείλω Παναντώνη, έχω κάτι δικά μου, πολύ ωραία. Κοιμάσαι δύο μέρες. Ναι, ναι, κανονικά. Με τη μία. Αυτά που παίρναμε μικρές εκδόμες. Θύρα 4. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω, μείνε εκεί πέρα. Δεν έχουν κανένα καλοκαιρινό κάμπ εκεί να έρθουμε εμείς. Να πάρω και τον Νικηφόρο. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχουν. Θα χρειαστούν δάσκαλο ψηλό. Ναι. Για τα παιδιά εδώ τα νέα. Έτσι, να μιλάει και κανένα εδώ αγγλικά, ναι. Για λέ... Ναι, και δάσκαλο δημοσιογράφο για τους νέους δημοσιογράφους της Τενερίφης. Γιατί άσε πρέπει να στήσουμε και το Tenerife 24 τώρα σιγά σιγά. Α, είδες, ναι. .com. .com, ναι, όχι. .com, .s. S, S. Τελεία S. S, εντάξει, ο τύπος είναι πλανητάρχης, δηλαδή, αγόρι, μόνο τα .com ξέρει, τα άλλα αυτά των χωρών. Εντάξει, τώρα μεγάλωσε και στο... στο Toronto γι' αυτό. Το Toronto, αυτός Κώστα έχει pauk24.com. Γιατί να γιατί έχεις τελειακό. Γιατί είναι φίλο ΠΑΟΚ, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι κάτι τοπικό. Είναι και στην Ευρώπη, ρε. Είναι τώρα στην Ευρώπη τέτοιο. Πού να, άμα το βάλω παίκτη, στα Google Analytics, ωραία, που μπαίνει άτομο από Αγγόλα να διαβάσει και από Κίνα, πού να καταλάβει τώρα ο Γιαννούλης, ο Καναδοκαρδιτσιώτης. Πού να καταλάβει, ρε φίλε, πες μου εσύ τώρα. Μπορώ να αλλάξω το gpoint.gr να το κάνω com. Έχει πολλά G. G-point, GR, σημείο G. Πολλά G, είναι, GR, ναι. Μας έχει μπερδέψει. Πολύ G, ρε φίλε. Αφού σε διαβάζω και σκέφτομαι το σημείο G. Λέω, το, μας σήμερα το διάβασες. Διάβασα σήμερα. Το Φεράνι, λες, το διάβασα. Ναι. Το διάβασα. Ωραία ιστορία με το Skype. Κώστα, πού θα γράψεις εσύ στο Γιαννούλη το blog μια ιστορία. Στο site. Ναι, θα μου το ζητήσει. Ναι. Βάζει εμένα μπροστά. Ντρέπομαι. Πρέπει να. Ναι, αλλά από όσο ξέρω πρέπει να λέμε τις καλές ιστορίες. Δηλαδή να έχουν λίγο ζουμί, όχι τώρα περαστικά πράγματα. Ναι, φαντάζομαι. Ναι. Κάτι ζουμί, juicy. Όπως λένε στον Καναδά. Ξέρεις όμως ότι αυτός φαινόταν από πιτσιρικάς μέσα στη Νέα Ρίση, τώρα μου ήρθε. Φλασιά. Τις βολές. Τις βολές. Τις έβαλε. Τι τον είπα πριν, τη σουτάει. Τι τον είπες. Θυμάσαι τη σούπη ή θα μας πει κανένα δικό του. Όχι. Για περίμενα, άμα μου το πει και το θυμηθώ, θα σου πω ναι ή όχι. Που πήγε να σουτάρει στις βολές και ήρθε από πίσω και σε ταρακούνησε. Μία σημεία δεν ήταν τότε. Όχι, ρε, τι μία σημεία. Όχι, εντάξει, εντάξει. Είμαι λίγο μεγάλο. Άκου εδώ και θέλει να μιλήσει. Εκείνο το,
Σε εκείνο το παιχνίδι, νόμιζα, όταν μπήκα μέσα, νόμιζα ότι παίζανε 4 με 5. Εμένα με αφήνει συνέχεια μόνο μου. Λέω, τι έγινε. Έτσι, το μπάσκετ. Λέω, μόνος μου θα είμαι συνέχεια. Και όλοι μου την πετούσαν και το έβαζα καλά. Έβαλε πολλά. Πώς έχεις βάλει, καμιά. Μέχρι, ξέρω, σε ένα λεπτό, 8 πόντους. Κάτι και μόλις το καταλάβαν, τελείωσε το μάτς. Κερδίσαμε. Λέω, πα. Στην πρώτη συνέντευξη που μετά το παιχνίδι με την Ιαρίστ, το θυμάμαι γιατί ξέρεις, ήταν στα ποδητήρια πολύ μικρά και ο διάδρομος. Είχα μια 6-7 δημοσιογράφους και μου ζητάνε να πάω να δώσω συνέντευξη. Η πρώτη συνέντευξη που πήγα να δώσω. Ούτε δεν πιστεύω ότι βγάλαν άκρη αυτή τη είχα πει. Πρόεδρος Εδεσαϊκού και έτσι, αντιπρόεδρος εκεί. Κάτι, ναι. Ούτε θυμάμαι τώρα. Μπορεί να τα ξεθάψεις. Ήταν κασέτες τότε. Τι να πω. Να σου πω, όποτε γυρίσεις τώρα, εντάξει, παίξε εκεί τα παιχνίδια που έχεις. Άς τα παίξεις να φτάσεις μέχρι μακριά. Φτάσεις μέχρι μακριά. Μέσα Ιουνίου. Ιούνιο παίζουν αυτοί. Μέχρι μέσα Ιούνιο, μέσα βαθιά. Μέχρι τελικό. Ναι, άμα πάμε βαθιά είναι τελικό τώρα. Εντάξει, τελικό δύσκολο μας βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πέρσι κρατήσαμε αυτό το καιρό η Τενερίφη, φίλε. Στο τέλος λύγησε. Η Τενερίφη είχε πάει πολύ καλά πέρσι. Πέρσι ήταν μέσα στην πρώτη τετράδα και έχασε τελευταία σουτ με τη Μάλαγα στα play-off. Πρώτη για πρώτο γύρο. Ήταν πόσο καιρό πρώτη. 2-1 και με τελευταία σουτ στο τέλος. Ωραία. Τι να σου πω, φίλε, συνέχισε έτσι. Τα παιδιά μας είναι εκεί, καλά. Ο φίλος ο Χορόζουλου και κάτι άλλο είναι ναι, πέρα. Τώρα φτάσανε, αν δεν κάνω λάθος, φτάσανε πριν από κάνα μισάωρο. Θα πάω να δω λίγο τα παιδιά τώρα το βραδάκι. Πήγε, δουλέψτε. Είναι μένω εδώ κοντά στο σπίτι. Δουλέψτε μαζί τα συστήματα. Να πάω να δω λίγο, να πάω να δω το φίλο μου το Μανώλη. Κάνεις εκεί τα συστήματα, του πάω. Συστήματα, του πάω, δες λίγο πώς θα παίξουμε αύριο, μεθαύριο. Ναι, να δω και ποιοι ήρθαν, να κάνω το δικό μου σκάουτινγκ, να δω ποιοι ήρθαν, ποιοι είναι τραυματίες και τέτοια. Όχι, όλοι εκεί είναι, μην αγχώνεις, όλοι εκεί είναι. Δουλέψτε λίγο καλά τα συστήματα. Λέω, θα παίξεις, δεν θα παίξεις, θα μου πούν τα παιδιά να με πονάει μέσα με αυτά. Μπες στο meeting μέσα. Κοίτα, μετά τους 100 που τους φάγαμε. Μετά τους 100 που φάγαμε στο φάρο. Ωραία. Μην τρέχετε. Δεν βλέπω να είναι τραυματίας κανείς, θα ξέρεις. Θα κάνετε σε επιθέσεις. Πηγαίνουμε τα όλα. Θα πηγαίνουμε τα όλα πάνω κάτω. Άντε, καλή λοιπόν, καλή συνέχεια, φίλε. Εντάξει, και ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που πήγες εκεί πέρα. Καλή συνέχεια. Και μόλις έρθεις πίσω, εδώ στο στούντιο, ξέρεις. Θα έρθω, να τον φάμε, έλα να τον φάω, να τον σχολάσω. Όχι, δεν έχετε τρίτη καρέκλα, δεν χρειάζεται τώρα σχόλμα. Κάποιο τρίτη καρέκλα και είμαστε έτοιμοι. Και τρίτο μικρόφωνο. Έχουμε λίμπερο εδώ πέρα, είναι άπλεστρο. Εδώ 6 καρέκλες. Και θέλω τον κόλκα με το γυαλί, όχι χωρίς γυαλί, θέλω γυαλί. Το σοφιστικέ αυτό, το ωραίο το γυαλί. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση. Φιλιά. Τεράστιος. Κώστας Βασιλιάδης, αδερφός, φίλος, καλός αθλητής πάνω απ' όλα. Φοβερή καριέρα, από πολύ μικρός. Δικό μας παιδί. Από πολύ μικρός, 16 χρονών, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στα καλά του και ήμασταν 8 άντρες και 3 έφηβοι. Και βρήκε κάτι. Κάτσε, ήταν ο Λουκάς. Δεν ήταν ο Λουκάς. Ο Λουκάς δεν ήταν μαζί με τον Κώστα. Όχι, όχι, ήταν μετά. Ήταν ο Βασιλιάδης, ο Αποστολίδης και ο Βασιλόπουλος. Όχι, ούτε ο Βασιλόπουλος ήταν. Δεν είχαν έρθει ακόμα αυτοί. Ήρθαν την επόμενη χρονιά. Α, εσείς λες για μία χρονιά. Για μία χρονιά. Ναι, το 2000-2001. Τότε με την Dream Team. Αυτό στο Κιλκίς τώρα μου είπες Μαυροκεφαλίδης. Στο Κιλκίς ή είναι 2-10 όλοι ή 1-30. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Το έχεις παρατηρήσει αυτό. Κιλκίς πήγα φαντάρος, φίλε. Σκίστηκες, πόσες μέρες πήγες, 2 ώρες. Γεμάτος όλος. Δώσεις και σκοπιά. Εννοείται. Πες μου, θα είσαι εδώ. Πήγες στο κέντρο και έφυγες. Γιατί να φύγω. Πες ρε. Πάμε στους χορηγούς μας. Σπα πριβέ. Σπα πριβέ. Τις κάναμε τις μπουρμπουλίθρες μας. Τέλεια εκεί. Τέλεια. Χαμάμ, σάουνα. Κολέτη 24 δίπλα στο Βαν Σαλόνικα. Τζακούζι, μασάζ. Έτρωγα και τις μπανανούλες, τα κτινίδια εκεί, τη σαμπάνια. Τι ωραία, ρε φίλε. Χλειδί, ε. Είδες όλα τα φρούτα. Όλα τα φρούτα, φίλε. Και τώρα με τη διατροφή ήταν. Για βράδυ. Για βράδυ, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Σπα πριβέ, λοιπόν. Ναι. Μασαζάκι. Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Το τηλέφωνο θυμάσαι. 530-580. Εύκολο. Επίσης, Μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46, στην Άνω Ηλιούπολη. Κάνει το Γιαννούλη να φαίνεται άνθρωπος. Μόνο αυτό ο άνθρωπος πρέπει να τιμηθεί. Εκτός των στίχων που γράφει και των τραγουδιών που γράφει. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος. Βγάζουμε αυτά τα που δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Monster Magnet, τους έχω δει στη Ριζούπολη. Πολύ ξύλο.
Με μετάλλικα μαζί. Πού να τα ξέρει αυτά, ρε φίλε. Πού να του. Εντάξει, γιατί είσαι δικαιολόγο. Δεν γίνεται και αθλητή και να ακού και καλέ μουσικέ. Δεν γίνεται. Μετάλλικα. Μετάλλικα με Master Magnet ήταν. Master Magnet. Master Magnet. Αυτή είναι η Master Magnet. Με του Uptempo μαζί. Όχι. Uptempo είναι άλλη φάση. Του ξέρει όμω. Ωραία. Εντάξει, ακουστά. Δεν ξέρω τι τραγουδάνε. Τέλο πάντων. Μαλλιά λοιπόν. Ναι, και ότο καλογεράς. Ότο καλογεράς, δε φίλε, εντάξει. Βάλαμε ένα αμάξι το οποίο έδειχνε δεν είναι αμάξι και το πήραμε λιμουζίνα. Ωραία, είναι έτσι. Έτσι είναι. Έτσι ότο καλογεράς.gr. Μπείτε, συνεργείο που έχει απ' όλα. Απ' όλα. Δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα. Με όλες τις ασφαλιστικές συνεργασία. Δεν έχετε κανένα θέμα, otokalogeras.gr σε τρία σημεία της πόλης, ανατολικά, δυτικά και κέντρο. Και Big Shoes, έχουμε Big Shoes. Έχουμε. .gr. .gr, όποιος έχει πόδι βατραχοπέδιλο, Big Shoes.gr, μπαίνει, βλέπει το βατραχοπέδιλο που του ταιριάζει, πάνω από 46 νούμερο. Ωραία. Και 42 αγώνα, για τις γυναίκες. Και 42 για τις γυναίκες. Νέα γενιά. Πάμε. Να είμαστε, να είμαστε, τραγούδα. Όπως αρέσει, τραγούδα. Ποιος είναι αυτός? Λιβάνης, φίλε. Λιβάνης. Φίλος μας, το στηρίζουμε. Ο φίλος ο 624 λέει καλησπέρα παιδιά, ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε. Και για το πισωγύρισμα της Λάρισσας. Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κώστας, δεν ξέρεις. Τι? Ότι είναι ένα παιχνίδι από αυτά που σου στραβώνουν εντελώς. Δηλαδή ότι... Κοίταξε, αυτή η ομάδα, η Λάρισα, να το πάρουμε το παιχνίδι τεχνικά. Ναι. Η Λάρισα λέει: παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε τρελή φόρμα αυτή την κατάσταση. Τώρα σου κάνω ναι, τη Λάρισα. Ναι, γίνεται Σκορτόπουλος. Ναι, έξι και... είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Mm. Παιδιά, για να έχουμε επιλογές και να κερδίσουμε, να χτυπήσουμε αυτό το μάτς, πρέπει να ανοιχτούμε. Ενέργεια. Πρέπει να βάλουμε πάρα πολλούς πόντους, να τους πάρουμε στο κυνήγι που έτσι που λέμε μπασκετικά. Δηλαδή να τρέχουν πολύ run and gun. Mm. Δηλαδή γρήγορες επιθέσεις, γρήγορες επιθέσεις. Η Λάρισα παίζει με 7-8 παίχτες. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο μεγάλο rotation, rotation, έχει πιο μεγάλο πάγκο, πιο καλό πάγκο. Ξέρει ότι θα προσπαθεί να αλλάξει το ρυθμό Παπαθεοδόρου και αυτά. Και είναι ρίσκο. Ή θα φάγανε, θα τρώγανε 20, ή θα πηγαίνει το σκορ πολύ ψηλά και πάμε προς το κλέψο στο τέλος. Και βγήκε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Δεν έκανε τίποτα μαγικό η Λάρισα. Δεν πιστεύεις ότι έκανε αυτό το πράγμα επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν μείον δύο καλούς αμυντικούς? Βέβαια, μείον ένα. Γιατί? Γιατί όταν έχεις ξένους και έμπειρους παίχτες στα playmaker, όπως έχει η Λάρισα, δηλαδή ξένους στα κοντούς. Δεν είχε ξένους, τον Παπαντονίου είχε. Το μάθω, πώς το λένε αυτό. Τον, δεν ξέρω πώς το λένε. Ναι, μαζί με τον Παπαμακάριο. Παπαμακάριο, ήταν και ο Παπαντονίου. Αυτή ήταν η διάση του. Δεν είναι ασυνδιάρροι που παίζουν αυτοί. Σταμάτα να παίρνεις. Δεν ξέρω, δεν το έβλεπα το παιχνίδι. Δεν είναι ο πιο κοντός ο playmaker. Α, ναι, για λέγε. Άλλαξε τον μπάσκετ. Επειδή είναι πιο κοντός, ο άλλος είναι άσος. Καλά, δεν δηλαδή, μας είπες εσύ σε playmaker. Δεν πάμε παρακάτω. Ναι, εννοείται είμαι. Ναι, δεν πάμε παρακάτω. Τέλος πάμε, μην με μπερδεύεις τώρα. επειδή τρέχανε αυτοί, δεν έπαιζε ο Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης καλύπτει τη μισή ρακέτα. Ο Τζάκσον δεν παίζει τέτοια άμυνα. Παίζει ατομική άμυνα, δηλαδή δεν παίζει ομαδική. Ο Μαργαρίτης έχει μεγάλα χέρια, δηλαδή κλείνει οπτικό πεδίο. Και μπορεί να βάλει και μια φωνή. Τώρα μας πήραν στο τρεχαντήρι αυτή. Ακολουθήσαμε το ρυθμό εμείς. Λάθος. Αλλά σε παρασέρνει και ο αγώνας δεν είναι. Καλά, δεν το έχεις πάντα, ναι. Και πήγε το παιχνίδι ψηλά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα θέλει αυτά. Ειδικά στα εκτός έδρας με αυτές τις ομάδες. Θέλει να τους έχει από κάτω από το πρώτο λεπτό. Απλώς ήταν ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή κακή κόνια, επίθεση. Η απουσία, παραδείγματος χάρη, που η σωματοδομή του Ρεφίλ είναι πιο κοντά στου Παπαντονίου και του Μουράτου που μας κάναν ζημιά. Κοίταξε, σίγουρα είναι καλύτερη αμυντική από τον Γκος. Ναι. Σίγουρα είναι... δεν λέω ότι είναι καλύτερη αμυντική από τον Κατσίβιλη. Απλώς ο Κατσίβιλης έχει ένα θέμα ότι θέλει συνέχεια να κλέβει την μπάλα. Ναι. Σε κάθε μάτς, ένας παίχτης το τέλειο αμυντικά είναι τρία κλεψίματα. Που είναι σπάνιο. Αυτός πάει για κάθε φάση κλέψουμε. Να κλέψουν. Άμα είναι και ο Παπαντονίου, που είναι και αυτός μικρός ηλικία, αλλά παίζει πολλά χρόνια, και ο Παπαμακάριος, άμα τους παίζουν πλάτη-πλάτη. δηλαδή κατεβάζουν την μπάλα και βάζουν το σώμα τους και προστατεύουν την μπάλα.
ο Κατσίβλια δεν μπορούσε να τον τριπλάρει μπροστά στα ίσια. Έχει καλό κορμί. Έχει καλό κορμί, μακριά χέρια, γρήγορο. Αυτοί επειδή είναι έμπειροι, το πηγαίνανε εκεί. Αυτό πήγαινε να κλέψει την μπάλα. Κάνε την περιστροφή. Ορμάγανε αυτοί και έβγαινε. Πέντε επιθετικοί εναντίον τέσσερι. Πάντα είχαν ελεύθερο σουτ δηλαδή. Πάντα είχαν ένα παίχτη παραπάνω. Γιατί όταν πα να κλέψει, δεν προλαβαίνει μετά να καλύψει. Και έβγαινε η επίθεση πάντα πέντε εναντίον τεσσάρων. Αυτό δεν έχει και το. Εντάξει, ο παίκτη είναι πάρα πολύ κλέψει την μπάλα. Ρε. Ο παίκτη νομίζω ότι σε κάθε φάση θα την κερδίσει. Και έτσι πρέπει. Κάθε ατομική φάση λέει είναι η δικιά μου. Θα την πάρω, θα την κλέψω. Μπορεί να κάνει και δύο κλέψιμα, και τρία και τέσσερα κλέψιμα. Αλλά δεν μπορεί να κλέψει 30 φορέ την μπάλα. Όχι, δεν σου. Γίνονται 100 επιθέσει γίνονται σε κάθε παιχνίδι. Στην οικονομία του αγώνα θα είσαι μείον. Ναι, θα είσαι πολύ μείον. Δεν ήταν και ο Κόνιαρη. Να ξέρεις, που δεν πάει για κλέψιμο τόσο πολύ, πάει και αυτός που είναι και η δουλειά τους, αλλά έλειπε, αυτό το παιχνίδι έλειπε. Αυτό σου πολύ. Είπε ότι είναι και οι δύο καλοί αμυντικοί, ρε. Κοιτάξτε, άλλο αμυντικός στο κέντρο της ρακέτας, εντάξει, ήταν και έτσι. Είναι εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε, μεγάλη υπόθεση. Εθνική παίζει γι' αυτό, εθνική γι' αυτό τον καλή. Δεν παίρνει ούτε 10 rebound, είναι αυτό που σου δεν παίρνει ούτε κάνει 3 κλέψιμα, αλλά κάθε, μόνο και μόνο που ξέρεις ότι είναι εκεί πέρα. Παίζει και τόσα χρόνια. Δηλαδή βάζει τα χέρια σωστά. Βάζει τα χέρια σωστά, κλέβει μπάλες, κάνει, ενοχλεί, παρενοχλεί πάρα πολύ. Αυτό είναι. Αυτό είναι μεγάλη τη όντω. Αλλά το λάθος του Πάουκ ήταν ότι δεν μπορούσε να κουμαντάρει το τρέξιμο της ομάδος του. Και δεν είναι πάντα το 24 λεπτό που λέμε μεγάλες επιθέσεις που κάναμε πλάκα με τον Κώστα πριν. Και μεγάλες επιθέσεις να κάνεις. Άμα είναι ελεύθερα τα σουτ και εύστοχα, πρώτον είναι ελεύθερα. Τα βάλαν και αυτοί για να βάζει 100 πόντους. Να σουτάρεις με άλλο συν 30% που τη σουτάρεις, δηλαδή με 50-60%, 60 σουτάρα εγώ δεν μπορούν όλοι, με 50% πήγαινε 80%. Δηλαδή αν δεις τα δίποντα, βάλε να δεις, ούτε θέμα rebound είναι, ούτε θέμα, αλλά ξέρεις, γίνανε και πάρα πολλά φάουλ. Βολές, κάποια στιγμή είδα είχαν 25 βολές. 30-27 ήταν στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο? Πολύ νωρίς, σε κάποια φάση, θα σου πω τώρα. Εύκολη πόντι. 2 for 2. Περιμένε, θα τα βρω. Άρα και πώς διαβάζεις στατιστική στο μπάσκετ. Γιατί η στατιστική στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει το περπάτημα που κάνουν τα δεξιά μπακ και τα αριστερό μπακ. Εγώ δεν έχω και γυαλιά. Ναι. Ευστοχία διπόνων δες, δεν είναι, όχι. Το συνολικό. Ναι. 23-42. 50%. Παραπάνω. 60%. 9-20 τρίποντα. 50%. 28-34 βολές. Και αυτό είναι 85%. Δηλαδή σουτάρανε. Εμείς είχαμε τρίποντα 11-30. Που είναι normal. 30%, ναι. 30% είναι normal. Και μόνο 27 δίποντα. 14-27 είχαμε. 50. Ναι. Δεν είχαμε κακά ποσοστά. Όχι, δεν είχαμε. Απλά αυτοί για είχαν... να βάλεις και εσύ 90 τόσους πόντους τι. Ναι. 89. Rebounds 26, εμείς 33 αυτοί. Εκεί ήταν ουσιαστικά. Βλέπεις, δεν είναι, παίχτηκε στο τελευταίο, απλώς αυτή ήτανε. Εμείς πήραμε 10 τρίποντα παραπάνω. Ναι. Βάζοντας 10... μόλις 2 παραπάνω από αυτούς. Και αυτοί είχαν από εμάς 9 παραπάνω δίποντα. Τι 9, 27 αυτοί, 42 αυτοί, 27 23... εμείς. 15 σουτ. Αυτά που βάλανε εδώ. Μα δεν είναι, είναι αυτά που παίρνεις, ρε. Ναι. Όντως. Αυτά που σουτάρεις. 15 τρίποντα παραπάνω σουτάρεις. Άρα 15 καλύτερες επιθέσεις, με πιο μεγάλο ποσοστό από ό,τι τα τρίποντα. Ναι. Δηλαδή αυτοί μόνο έτσι μπορούσαν να κερδίσουν. Άμα βάλουν τόσους πόντους. Ναι. Τι να πω, ρε φίλε. Ας ελπίσουμε ότι είναι παρένθεση, που είναι παρένθεση. Εντάξει, είναι κακή παρένθεση. Είναι κακό μάτς. Κακό μάτς. Είναι φυσιολογικό να είναι πρώτος rebounder ο Jones. Ναι, τώρα δεν υπάρχουν τα center four που παίρνουν 12-15 rebound. Αφού άμα παίζει ο κολλητός σου πάνω από 15 λεπτά, έχει 15 rebound. Εσύ δηλαδή. Όχι, ο Κρουμπάλι. Αδερφός μου. Κρουμπάλι, άμα παίζει πάνω από 15 λεπτά, παίρνει πόσα rebound έχει, δεν ξέρω, δεν το... Κοίτα, ζημιά μας έκανε ο Παπαντονίου, ρε φίλε, τρελαθώ. 16 πόντους, 8 ασίστ. Πώς βγαίνουν οι ασίστ αυτοί, αυτές.
Εσάκη, στον Εσάκη το βλέπω. Όχι, εννοώ. Αληθινά είναι, ρε παιδί μου. Πιανδόσιο είναι 16 πόντους και έβαλε και 16. Δηλαδή ο Παπαντίου μας έβαλε 32 πόντους. Που δεν πρέπει να το ξανακάνει στη ζωή του ποτέ. Ναι, δηλαδή αυτόν τον βλέπεις ότι το κάνει, ότι σημαίνει ότι έχει την μπάλα στα χέρια του. Μ' αρέσει εμένα αυτό σαν παίκτη. Είναι εργαλείο, είναι χρήσιμο. Αυτόν τι τον κάνει. Παίζει ένα pick and roll στην κορυφή, βάζει αμυντικό τον Γκαρά και τον κάνει παγίδα. Τον ξαπλώνει μία κάτω και τελείωσε. Δηλαδή τον κάνει ένα σκληρό φάουλ να καταλάβει ότι. Άλλαξε. Κατάλαβες. Και ο Μουράτος έκανε καλό παιχνίδι. Μπορεί να το καλύτερο. Μουράτος είναι καλό παίκτη, φίλε. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. Τον έχει ο Ολυμπιακός 2 χρόνια, 3 δεν ξέρω πόσο του κάνει. Δεν νομίζω να τον έχει δώσει ελεύθερο. Ο δανεικό τον έχει. Ναι, δεν του δίνουν ελεύθερο. Και εμείς τι κάναμε. Χαραλαμπόπουλος είχε 15. Χαραλαμπόπουλος, αυτά πρέπει να είναι τα στατιστικά του. 15, 7 rebound. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Και 2 blocks. 2 blocks γιατί είναι μακρύς και δεν το περιμένεις. Δεν έχει assist όμως, φίλε, που συνέβη στην έχει την assist. Ναι. Αυτοί πώς assist είχανε. Νομίζω οι ίδιες έχουμε. Περιμένε. 23 αυτοί. Όχι, 15 εμείς. 23 assist, άρα 46 πάρε βάλε. Τα μισά. Δεν χάνεις. Εμάς μόνο ο Κατσίβελης είχε 6. Και εμείς έχουμε πέρα καλά στατιστικά. Οι γενικές γραμμές είναι καλά στατιστικά. Αυτοί είχαν καλύτερα. Αυτοί είχαν καλύτερα γιατί δεν κάναμε σωστά την άμυνα. Όλο το θέμα ήταν η αμυντική μας, πώς το λένε, το αμυντικό μας κομμάτι. Ξέρεις τι, λείπει ο Μαργαρίτης. Ποιος θα βάλει μια φωνή γάμο του εκεί. Ξέρεις, ένα σκληρό φάουλ, ένα. Δεν είπα πάνω του τζαλακώσει τον άλλον, εντάξει, πριν πλάκα κάναμε. Ένα σκληρό φάουλ να δώσει να καταλάβει, κοίταξε εδώ μέσα τι είστε εσείς. Αυτοί έχουν αυτό το software να πούν πολύ καλό παίκτη, ο Ολλανδός, που παίζει στο Ρέθιμο παλιότερα. Ο οποίος είναι όντως software, φίλε, αν αρχίσει και πέφτει ξύλο, βγαίνει από το ρυθμό του. Κοίταξε, μεγάλες ομάδες. Θες να λέγεις μεγάλη ομάδα, δεν χαρίζει σε κανέναν. Γι' αυτό προσωπική εμπειρία. Ο Μπράντοβιτς είτε έπαιζε με την Καρδίτσα, είτε έπαιζε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν η βασική πεντάδα. Αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά που σου είπα, με ενοχλεί. Ναι, ναι, πράγματι, ακόμα με ενοχλεί. Η βασική πεντάδα. Δηλαδή, το Διαμαντίδη, το Σπάρκο. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι. Να φύγει 25-5 και μετά να παίξουν οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να τους βάζεις όλους και να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Δεν γίνεται να είναι ευχαριστημένοι όλοι οι παίχτες. Ούτε θα βγάλεις το σούπερ λαβράκι. Δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις πότε βγαίνουν λαβράκια. Μόλις τραυματίζεται ο βασικός. Και η αλλαγή του ξαφνικά βρήκε χρόνο και παίζει. Να πας την ευκαιρία. Και εκεί και μάγκας ο παίχτης και μάγκας και ο προπονητής. Όλοι μαζί. Έτσι, γιατί στο μπάσκετ μέχρι τα 18 χρονών είναι. Ούτε μέχρι τα 17 χρονών. Ό,τι είσαι, είσαι. Όσο και να δουλέψεις, πιστεύω ένα 10 με 15% θα εξελίξεις. Και εμπειρικά, μετά οικονομία δυνάμεων στο παιχνίδι. Και το σουτ δεν είναι και τόσο πολύ. Άμα δεν έχεις καλή επαφή, δεν έχεις ποτέ καλή επαφή. Εγώ θα ήμουν ένα μεγάλο σουτέρ να παίζω μπάσκετ. Ναι. Να ξέρεις. Πασόκ. Τι λέει τώρα. Πότε θα πάμε να παίξουμε μπάσκετ, δεν είμαι καλύτερο όταν παίζετε μπάσκετ. Τι να σε κάνουμε, έχω τον Παναγιωτάκη, θες να παίξεις μαζί τους, είχες τα αμαία. Έχουν προπόνηση, ξεκινάμε προπόνηση και με θέλουν και προπονητή. Και έχεις τύχη. Οκ, θα πάμε μια μέρα για μπάσκετ. Πάρουμε και τον Τσακυρό που παίζει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πάρε εσύ έναν, πάρω εγώ τον Τσακυρό που βρες εσύ έναν. Και πάμε για 2-2. Βασιλιά, δεν θα γυρίσει. Ούτε σας βλέπουμε. Τι μια μελωδιά. Τι. Θα σας καταπιούμε. Θες τον Βασιλιάδη για να παίξεις 2-2. Δεν έχω άλλο φίλο που 2-2. 2 εναντίον 2 μαζί μου. Δεν θα πηγαίνεις πλάτη-πλάτη. Γιατί δεν μετράνε αυτά. Εννοείται. Άμα ένα βρω ψηλό, θα πάω να το Σοφοκλή. Ο δημοσιογράφος. Σοφοκλή. Ναι, έχουμε θέμα. Θα κουραστεί αυτός. Θα τον περιμένω. Θα τον πω να σε δώσει τίποτα που νιέσαι την ώρα που πλησιάζεις. Με φοβόταν ο Σόφο. Τι σε φοβόταν. Γιατί τον έβγαινα από μπροστά και τον ευρίασα και μέσα προ... Με έχει δώσει μία, ρε φίλε. Γύρισε σε pivot και είχα στηθεί για επιθετικό και η τελευταία στιγμή είχε καταλάβει ότι έχω στηθεί. Ξέρω ότι θα το σφυρίξουν και επιθετικό και μου δίνει μία με το νόμο. Έφυγα μέσα από τη ρακέτα και χτύπησα στην κολόνα της μπασκέτας. Άμα δεν ήταν η μπασκέτα θα έφυγα ακόμα, θα πήγαινε άλλα 2-3 μέτρα.
Μη έχει κοπεί ανάσα και τέτοια. Θυμάσαι και το παιχνίδι με την Αμερική που έχει κάνει ο Σόφι. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Τι παιχνίδι έχει κάνει. Και αυτόν τον τύπο το χλεβάζουν τώρα, εντάξει, και ανεβάζουν φωτογραφίες και τέτοια. Ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Δεν γίνεται να μην έχει, έχει ένα κουσούρι. Του αρέσει το φαϊ, τι θα κάνουμε τώρα. Φίλε, αυτός έχει πρόβλημα από 15 χρονών. Από την πρώτη μέρα που έπαιξε μέχρι και σήμερα, όλοι τον κράζουν για χοντρό και χοντρέ και γαδινέτς. Δηλαδή φαντάσου τι ψυχολογικά προβλήματα έχει αυτό το παιδί, το έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Εμένα ξέρεις τι μου λένε, όταν μου λες εσύ πώς η διατροφή σου λίγο, μη τρως και τέτοια, ξέρεις τι κάνω, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι τρώω. Ναι, τι θα αντίδραση. Αυτά που λένε ιστορίες με Σοφοκλή, τώρα αν σου πω εγώ ιστορίες για το Σοφοκλή με το φαγητό, δεν υπάρχει, δηλαδή... Τρώει, φίλε, εντάξει, τρώει. 150 κιλά. Να σου πω κάτι, το θέμα όλων ήταν ότι όποιος πήγαινε στον Ολυμπιακό ειδικότερα, όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό, όποιος πήγαινε προπονητής, όλοι λέγανε πρώτος μου στόχος είναι να, να δυνατήσω το Σοφοκλή παρά να πάρω το πρωτάθλημα ή ναι, να πάρω την Ευρωλίγκα. Ξέρεις, ναι. Όλοι βάζανε αυτό για στόχο. Όλοι οι προπονητές. Ναι, γιατί αν αυτό το project πετύχει, πάω κατευθείαν στα ουράνια. Ναι, αλλά με λάθος τρόπο. Mm. Είναι το παιδί τώρα γύρω στα 160-170, 160 με 170, παίζει. Τι ψυχή ο Σοφοκλής, έχουν, ναι, ο Σοφοκλής, το καλύτερο του μπάσκετ, το υγιέστερο του μπάσκετ, ας πούμε, να παίζει καλά, είναι 145 κιλά. Ναι. Όλοι θέλουν να τον κάνουν 130. Δεν γίνεται 130 αυτό το κορμί, ρε φίλε, τι να κάνουμε, ναι, τώρα. Είμαστε τώρα στην εθνική ομάδα, προετοιμασία στο βουνό, στο Μέτσοβο. Τώρα μιλάμε, καταπίνουμε χιλιόμετρα το πρωί, προπόνηση, τρέξιμο, τρεις προπονήσεις τη μέρα, ξέρεις, κάψιμο. Πρέπει να τρώμε 6 με 6.500 θερμίδες τη μέρα. Άρα είναι, καταλαβαίνετε πόσα πιάτα φάει. Και όταν το Σοφοκλή, το μεσημέρι το δίνανε φαΐ, για να αντέξει το βράδυ στην προπόνηση, έτρωγε κανονικά. Και το βράδυ τι έτρωγε, τι τον φέρανε να φάει. Κάτι γιαούρτι. Ένα πράσινο μήλο. Τι να κλάσει το πράσινο μήλο, ρε φίλε. Βασικά λυπάμαι το πράσινο μήλο που το δώσανε, ναι. Και γυρνάει και λέει ο Σοφοκλής, coach, δεν μου αρέσει το μήλο, με ανατριχιάζει. Δηλαδή δεν μπορεί να φάει ούτε μήλο. Δηλαδή, όχι, αυτό θα φας. Κατάλαβες. Και πηγαίναμε τώρα, 12 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Εντάξει, θα σου πω κάτι, εγώ είμαι ο Σοφοκλής, θα δω δύο μπουνιές αυτό μου το λέγει. Ναι, χτυπάει το τηλέφωνο στο δωμάτιο. Λέω, ναι, ψηλά, γιατί μιλάει και λίγο έτσι. Όλος τους λέει ψηλούς ο Σοφοκλής. Ψηλά, έλα, το λέω, τι έγινε, πεινάρω, ψηλά. Εντάξει, Σοφοκλή, έλα, αγόρι μου, ξέρεις τώρα, είπαμε να δυνατήσουμε λιγάκι, μην, ξέρεις τώρα, είναι και θέμα τι να τον πεις. Μην τον ευρεάσουν, δηλαδή τον ευρεάζουν οι άλλοι, μην τον, ξέρεις, τώρα δεν είναι ωραίο. Και, εντάξει, αισθάνομαι και άσχημα. Έλα, για να ράψει να πεινάρω. Δεν έχω τίποτα ρε μεγάλο, ξέρεις, μας αδειάζουν το μίνι μπαρ, μην αρχίσει εκεί πέρα. Λέει, πάρε μου, λέει, κάνα το στάκι να φάω, από το room service. Ναι. Είμαι με τον Παπαλουκά δωμάτιο. Λέω, άμα αφήσει, λέω, ο Θοδωρής, θα σε πάρω. Ξέρεις, λέω, ο Θοδωρής, 4. Εντάξει, τον βλέπαμε, ρε παιδί μου, έτρεμε ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, γουρούζει η κοιλιά του. Έμενε με τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Εντάξει, εσύ ξέρεις, είσαι χοντρός. Ακριβώς, το καταλαβαίνω, ναι. Τέλος πάντων, τον παίρνω 4 τόστ εκεί πέρα. Την ώρα που βγαίνω, λέω, τον παίρνω τηλέφωνο, έλα από το δωμάτιο να τα πάρεις. Μου λέει, είναι απ' έξω, έχουν βάλει ρουφιάνο. Ξέρεις, οι ομάδες βάζουν ένα ρουφιάνο. Ένα ρουφιάνο στον όροφο, κόβει βόλτες πάνω κάτω. Μπαλκόνι, δεν δουλέψατε. Και μου λέει, μένα με τείχο-τείχο. Ήξερε ο Σοφοκλής που να πάρει. Τέλος πάντων, βγαίνω στο μπαλκόνι. Μου λέει, βγες στο μπαλκόνι και θα βάλω το χέρι μου. Λέει, εντάξει, θα τα πάρω. Την ώρα που βγαίνω. Έχει ρουφιάνο και από κάτω. Όχι. Τι? Στο άλλο δωμάτιο, από την άλλη μεριά, είναι ο Τσαρτσαρής. Και έχει πάρει τον Τσαρτσαρή τηλέφωνο να τον πάρει και άλλα τόσο. Και τον αρχίζει ο Τσαρτσαρής, που στη χοντρέ, λέει, πήρες και από τον Γιάννου, λέει, δεν σου δίνω, έλα ρε πεινάω, παιδιά. Εντάξει. Αλλά ήταν άσχημο τώρα, εντάξει, κάνουμε πλάκα, τα κατάπιε τα τόσο, εδώ που τα λέμε, αλλά είναι άσχημο για έναν άνθρωπο που έχει τέτοια προβλήματα, να... Ρε παιδί μου, τώρα ένα μήλο. Δεν γίνεται αυτό. Τι ένα μήλο, ρε φίλε. Αν μου δώσει εμένα, εγώ που είμαι 100 εμείς... κιλά. Εντάξει, αν μου φέρει κάποιο ένα μήλο. Δεν θα φάει 8, 10 πόσα έφαγε εκείνο το βράδυ. Δεν θα τα φάει, θα τα φάει. Και από τα νεύρα του θα τα φάει. Ο μόνος που ήταν γάτος πήγε και έπιασε
Το Σοφοκλή. Ήταν ο Λιθουάνος που είχε Ολυμπιακός. Κασλάουσκας. Κασλάουσκας. Και έχει βάλει τον δεν έβλε, ο Σφερόπουλος ήταν τότε βοηθός του. Και δεν έχει βάλει το Σφερόπουλο, το βοηθό προπονητή, ξέρεις, να τον αρχίσει το ψήσιμο. Ξέρεις, έβαλε τον Ντόμιτς. Ναι. Που ήταν παίκτης. Που ήταν παίκτης, πιο σεβασμός τότε. Ξέρεις, είναι αλλιώς ο πρώτος προπονητής με τον assistant και αυτά. Και τον έχει πάρει ο Ντόμιτς, ψυχοπαίδη στο ψήσιμο. Πηγαίναν για φαγητό, πηγαίναν κάνανε. Ξέρεις. Ολυμπιακός, φίλε. Μόλις έφτασε 150 κιλά, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στον Ολυμπιακό. Και τότε είναι η περίοδος εθνικής. Και τότε είναι η περίοδος. Ναι, νομίζω τότε ήταν. Μα τον έβλεπες, μπορούσε και έτρεχε. Ο Σοφοκλής πρέπει να παίζει, έπρεπε να παίζει όλη την καριέρα, 4 λεπτά το δεκάλεπτο. Ναι. 4 συνεχόμενα λεπτά το δεκάλεπτο. Όχι 5 με τίποτα. Ναι. 4. Όποιος προπονητής τον έκοβε αυτό και το έκανε, το έκανε ο Πεδουλάκης στον Παναθηναϊκό που πήγε. 4 τον έβαζε. Τον έβαζε. Κάπου εκεί. Τον έβαζε ακριβώς στη μέση του δεκαλέπτου. Για να έχει χρόνο αποκατάσταση, ξεκούραση αποκατάσταση. Αυτά είναι τα. Τα τρίκ. Να ξέρεις τι έχει στα χέρια σου. Γιατί φίλοι. Θα πάρει 5 φορές την μπάλα, θα βάλει 2 καλάθια, θα πάρει 2 φάουλ. Ναι, ρε, θα τσακατέψει και 2. Ναι, μπασκετικά. Τελείωσε. Έγινε δουλειά. Πάμε το άλλο δεκάλεπτο. Όχι, μετά. Άμα είναι καλά, βλέπεις μπαίνει, κάνει αυτά που λες. Ναι. Και όταν ξαναμπαίνει, είναι όλοι οι αντίπαλοι λένε όχ. Ναι, όχ, τώρα. Βάζουν και άλλοι προπονητές μέσα, άλλους ψηλούς που για να, επειδή ξέρουν ότι θα τον κάνουν φάουλ και αυτά. Άμα κάτσεις και δεις, παιδί μου, πώς τον κάνω φάουλ. Δεν τον κάνω φάουλ. Δεν μπορούσαν να τον αγκαλιάσουν. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορούσαν να τον. Δεν γίνεται. Γίνεται. Σε επίπεδο φυσικών χαρισμάτων και τεχνικής, γιατί δεν είναι κακός μπασκετμπολίστας. Πλάκα κάνεις. Απίστευτος ήταν. Ωραία, είναι. Το ένα εναντίον ενός δεν υπάρχει δεύτερος. Είναι ο Σακίλ Ονίλ, ο Σοφοκλής, ο Λάζος Παπαδόπουλος και εγώ. Αυτοί είμαστε. Ένα εναντίον ενός. Βάλε λίγο και τον Ρόμπινσον, δε φίλε. Βάλε ποιο Ρόμπινσον, ρε. Λάζουν. Βάλε και κανένα. Τα Λάζουν τεσάρι. Τεσάρι ήταν ο Λάζουν. Ποιο ήταν, ε? Πώς έπαιζε ρε, τότε το Χιούστον. Να αρχίσει το μπούλινγκ τώρα. Εντάξει, φτάσαμε. Τι κοιτάς το Βασίλη, δεν ξέρεις πού είναι το Χιούστον. Συμφωνεί μαζί μου. Houston, we have a problem. NASA. NASA. Τι λες τώρα, ρε. Εντάξει, έλα, δεν ασχολούμαι με αυτό. Ποιος ήταν πεντάρης στο Houston. Τριάρι ήταν ο Χόρι. Robert Horry. Robert Horry. Τεσάρι. Τεσάρι δεν ήταν ο Λάζου. Ο Χόρας Γκραντ. Άλλο. Έστε διάρκεια. Δεν ήταν ο Χόρας Γκραντ. Χόρας Γκραντ έπαιξε Chicago Bulls και μετά Orlando Magic. Έπαιξε και Houston. Άσχετε. Έπαιξε Chicago και Orlando. Δεν ναι. Έπαιξε Χιούστον. Ευρέστο. Μεγάλο δημοσιογράφε, δάσκαλε. Το... Όχι, δάσκαλε. Δεν μας πούνε οι ακροατές. Δε. Τι άμα μας πούνε οι ακροατές. Χόρας Γκραντ. Το γούσταρα πολύ αυτό. Γιατί έχει και ωραίο σουτάκι από το high post. Ο Χόρας. Ναι. Τα θέματα έχει πάρει με 4 ομάδες. Ο Ρόμπερτ Χόρι είναι αυτός. Χόρι, ναι. Ο Γκραντ. Με 6. Με 6 έχει πάρει. Με έχει. Θυμάμαι. Χιούστον. Χιούστον. Σπέρς. Spurs, Lakers, Lakers, Chicago. Όχι, Robert Horry δεν έπαιξε Chicago. Δεν έπαιξε. Όχι. Μήπως κανένα Ντέμ. Ή 7. Νομίζω 7 πρωταθλήματα έχει. Ναι, όχι με τις διαφορετικές ομάδες. Με διαφορετικές ομάδες. Με διαφορετικές 7. Ναι. Αυτός έβαλε το τρίποδο και στέρισε από τον Μπέτζα με το Σακραμέντο το... Έπαιζε και στον Νοβίτσκι την ομάδα, λέει. Πώς τη λέγανε αυτή. Ντάλλας. Ο Πέτζα πήγε μετά, όχι ο Χόρι. Κόλλησα. Κόλλησε, ναι, και ο Χόρι έχει νομίζω 7 πρωταθλήματα, Ρόμπερτ Χόρι. Και έβαλε το τρίποντο από το high post, αν τώρα το θυμάμαι. Και μετά είχα στο σούτ του Πέτζα και κέρδισαν οι Lakers. Παιχτάρα ο Χόρι. Ναι, ρε. Αλλά στα play-off μόνο, στην κανονική περίοδο. Εντάξει, τσουγκράνα. Τσουγκράνα, κανονικά, φίλε. Τι τον νοιάζει. Φάγαμε ένα διάλειμμα, Βασίλη. Το ψηρήσαμε, άρα... Αλλά πρέπει να κλείσουμε τώρα, τι κάνουμε. Φάγαμε ένα διάλειμμα, Γιαννούλη. Ήταν ωραία συζήτηση με τον Βασιλιάδη. Τι σημαίνει αυτό ότι φάγαμε ένα διάλειμμα. Τι χρωστάμε ένα διάλειμμα. Πόσο κάνει. Ρώτα και τον μέτρο. Ρώτα και τον μέτρο του αθλήματος να μας πει για τις κλήσεις της εθνικής πώς του φάνηκαν τις ιδέες. Τι, σήμερα. Ναι. Βγήκανε, δεν είδα, όχι. Για βάλε. Περίμενα και τον Λίνο, λέει, αλλά δεν μας έκαναν τη χάρη.
Καλά, έχουν, ναι. Έχουν κληθεί και η Κουτσή Μαρία του. Κάτσε να δούμε. 30 παίκτες πήρε. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Το Λάβριο ξέρεις ότι χτύπησε τον... Το Λάβριο. Ναι. Ναι ρε, αφού είναι καλή ομάδα ρε. Τι έγινε, ναι, μας φρακάραν το SDNA. Α, τι έγινε. Χάκες στο SDNA. Ωπα, πρώτο θέμα. Γλίτωσε το κάζο της χρονιάς. ...120-118 στη δεύτερη παράταση κέρδισε ο Παναθηναϊκός το Λαύριο. 120? 118. Στη δεύτερη παράταση. Τι παίζανε από χθες παίζανε. Φίλε να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Δεν είναι λάθος προσέγγιση αυτή. Τώρα θα τους βάλω χέρι. Τι. Γλίτωσε το κάζο της χρονιάς λέει. Αντί να γράψεις. Ναι. Ρε φίλε, το Λαύριο είναι ανταγωνιστικό από την πρώτη μέρα του σεζόν. Γιατί κλείδωσε κάζο. Το Λαύριο παίζει μπασκετάρα. Ναι. Γιατί να μειώσεις το Λαύριο δηλαδή, για να καταλάβω. Σαν τους δικούς μας που χάσαμε το Λαύριο και λέγανε από το Λαύριο χάσατε. Ναι, από το Λαύριο χάσαμε ρε φίλε, ναι. Δεν βρες τώρα που είναι, ποιοι παίκτες είναι. Δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω και δημονή και το SDNA. Και είναι το μόνο που ξέρω πώς το κάνω. Περίμενε, μπάσκετ. Super League, Ευρωλίγκα, μπάσκετ, Champions League, μπλα 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 μπλα, αλφαδιά, Κύπελο Ελλάδος. Πού το έχουν τώρα. Βγήκε σήμερα. Ναι, το πρωί. Από εμάς είναι τέσσερις. Μαργαρίτης Κόνιαρης, Κατσίβελης ή τρεις. Να δούμε όλοι. Πήρε κάποιον ή έκανε μάντεψιά πάλι. Ο Μίσας τώρα πολύ πινελίκη στο μεταξύ. Ποιος Μίσας. Ο Μίσας είναι στο γυναικείο. Του Ολυμπιακού. Τι είναι ακόμα τεχνικός σύμβολος. Ναι. Η Γαλανόδηση είναι τετράδα του ΠΑΟΚ. Για φέρω να τους δω. Κατσίβελης, Κόνιαρης. Μαργαρίτης και Χαραλαμπόπουλος. Να, ο Χαραλαμπόπουλος γιατί πήγε και δεν πήγε ο... Ο Λίνος. Ο Λίνος. Ο Χαραλαμπόπουλος τώρα παίζει δύο εβδομάδες που παίζει κανονικά. Τι να σου πω φίλε μου. Θανάσης Αντετοκούμπο. Ναι. Αθηναίου. Ναι. Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Βουγιούκας, Γιαννόπουλος, Γκίκας, Καλάθης. Κασελάκης. Κατσίβελης, Κόνιαρης. Λαρετζάκης. Λούντσης. Μάντζαρης, Μαυροειδής, κολλητός σου, Μαργαρίτης, Μίτογλου, Μπουρούσης. Θα θέλει την Κίνα Μπουρούσης. Βέβαια. Άλλο που δεν θέλει. Ναι. Μποχορίδης, Παπα-Νικολάου, ακάλεσε και τον Ολυμπιακού. Παπα-Πέτρου, Πρίντεζης. Αυτή τι είναι, 30 άτομα είναι. Σάκοτα, Σλούκας και Χαραλαμπόπουλος. Ναι, η πρώτη είναι αυτή, προφανώς. Εντάξει, αυτό πρέπει να είναι τη. Έχει δίκιο ο φίλος. Έπρεπε να καλέσουν τον Λίνο εφόσον πήραν τον Λούντζι. Ο φίλος λέγεται Ειρήνη. Πώς λέει, α, Ειρήνη είναι. Ειρήνη. Καλησπέρα, Ειρήνη. Τι ασχολείσαι. Τι γράψαν τη συνέντευξη. Το βίντεο δεν έχω πάρει ακόμα. Τέλος πάντων, χορηγή μας. Γιαννούλη. Σπα Πριβέ. Ιωάννη Κολέτη 24. Χαμάμ. Τζακούζι. Σάουνα. Μασάζ με σοκολάτα και μέλι και... Τώρα που κάνω δίαιτα μπορώ να κάνω μασάζ με σοκολάτα. Εσύ τώρα η δίαιτα σου πρέπει να πηγαίνεις να μυρίζεις τα φαγητά και θα φεύγεις. Τα μυρίζεις, θα πεις αχ γέμισα και σήμερα, αύριο πάλι. Τώρα θα πάω να φάω λάχανο. Θες κόκκινο λάχανο. Κόκκινο λάχανο πάω να φάω. Καλό είναι αυτό και είναι διαιτής. Τι. Με pickles μέσα. Με pickles, τι ήταν η βασανιστήρια του και... Με κεφαλωτήρι γραβιέρα. Αυτό δεν είναι διέτης, Γιάννη μου. Δεν είμαι χοντρός. Αδερφέ, τρώμε τα πάντα εμείς, γιατί γυμναζόμαστε. Είσαι αθλητής. Δεν κάνει να τρως τα πάντα. Πήγαινε φάει ένα πιτόγυρο, ρε. Εύκολα. Κι εγώ. Είμαι φάει, πώς ταιριάζουμε. Και από όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Μαλιάς.
Μακρυγιάννη 46. Άνω Ηλιούπολη. Κορυφές κομμώσεις ανδρών. Ο Γιαννούλης δεν μάκρυνε ούτε μισό εκατοστό. Δεν ξέρω τι ψαλίδι βάζει. Πρέπει να τρομοκρατεί το μαλλί ο Μαλλιάς όταν κουρεύει. Πρέπει να του λέει μην δει, θα σου φτιάξω. Είναι και λίγο το παρουσιαστικό, ναι, έτσι. Το έχει, το έχει, λίγο, είναι ωραίο, άγρι. Ναι. Ναι. Να τα πάρω. Παρτάλε το λέω. Και τελειώσαμε. Ούτε με ρωτάει πώ, πού. Όχι, δεν βλέπει την καζάνα σου, μα ο καλλιτέχνη έτσι είναι. Εγώ δεν λέω ποτέ πώ θα μου τα κάνουν. Εσύ δεν λε, κάντα σαν τον Κλάου. Εγώ. Κλάου πρώτα απ' όλα είναι μικροπρόσωπο και μαύρο. Ο Κλάου. Πώς τα κάνει, τα ξύριζε γύρω-γύρω και άφηνε γένια. Αυτό είναι ο Στεβέντο, τον μπερδεύει. Στεβέντο, πώς λέγεται. Στεβέντο, Στεβέντο, η Φαλακρόση. Με μουσι. Οπα, ποιο μουσι, τι λέει αυτό, ρε. Δεν είχε μουσι αυτό και ήταν φαλακρό. Ναι, ναι, ρε. Βγάζει, ρε, του καλλιτεχνικού. Ναι, έχω δίκιο, αφού. Άμα θέλετε μαλλί σαν τον Κλάου, πε το μακριγιά του μαλλιά. Και ό,τι καλογερά. Συνεργείο αυτοκινήτων. Όλων των σύγχρονων προδιαγραφών με όλες τις ασφαλιστικές συνεργαζόμενες. Τρία καταστήματα δυτικά, ανατολικά και κέντρο. Otokalogeras.gr. Μπείτε, ελέγξτε και προτιμήστε τον γιατί κάνει τη διαφορά. Εμείς κάπου εδώ, Δευτέρα σήμερα, πάμε να μαζευτούμε. Δεν έχει κομπροσκυριασμό σήμερα. Ξέρετε, τι είναι αυτά που λες. Τι, αθλητής, έχεις προπόνηση αύριο. Αύριο έχω προπόνηση. Ναι. Και ατομική στο νεαρό. Και μετά εγώ προπόνηση. Δηλαδή, αφού κάνω ψηλό, σου στείλω να τον εκπαιδεύσει. Δεν εκπαιδεύω μόνο ψηλού. Όλες τις θέσεις. Ωραία, λοιπόν. Γιατί πρέπει να ξέρουν και οι κοντοί πώς να δίνουν την μπάλα στο ψηλό. Μην νομίζω ότι τα ξέρουν όλα επειδή σουτάρουν κάθε μέρα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Ναι, έλα να μάθεις μπασκετάκι. Πώς τη δίνω στο ψηλό. Βέβαια. Το πιο εύκολο πράγμα είναι. Ξέρετε, όταν δεν μου τη δίνουν, με λένε τα παιδιά τα νεαρά. Ξέρεις, λέει, δεν μου δίνουν την μπάλα, λέω ότι ζητάς, κάνω κάτι μπάλα, φαίνεται το κορμί σου, είσαι, ζητάς την μπάλα, έχεις θέση, κρατάς τον αντίπαλό σου, ναι, ναι, γιατί δεν στη δίνει, λέει, με φωνάζει για screen, για να σουτάρει αυτός, ωραία, λέω, αν λέω, σου τη δώσει μία φορά, λέει, να κάνω την κίνηση, όχι, λέω, με τη μία θα του πετάξει την μπάλα στο κεφάλι, ναι. Θα του πεις, θα μου ξαναδίνεις την μπάλα, ναι. Και έτσι σιγά σιγά χτίζεται αυτό. Ο ψηλός κανονικά θα πρέπει να τραμποκίζει. Βέβαια, αφού οι κοντοί έχουν όλη την ώρα την μπάλα στα χέρια τους. Όταν δεν σου τη δίνουν, υπάρχει ένα θέμα. Ή δεν σε έχουν εμπιστοσύνη, ή θέλουν να παίξουν για την μπάλα τους. Άρα πρώτα κερδίζει την εμπιστοσύνη τους, θέλει υπομονή. Και άμα συνεχίζουν και είναι οι ίδιοι αυτοί, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ωραία λοιπόν. Με τα μυστικά του μπάσκετ. Ωραία με τα μυστικά του μπάσκετ. Πού είναι το βίντεο? Πού είναι το βίντεο? Πού είναι μακάριε, πού πήγε? Ε, στη σελίδα. Εμένα και δεν μου το έστειλες. Μπες στη σελίδα μου, τη διαβάσεις ρε. Έτσι, μπράβο. gpavlapoint.gr. Πω πω, τώρα έκανα μαγιά το δάσκαλο. Μας κράζει ο γνωστός. Άμα θέλετε να διαβάσεις τη συνέντευξη του Κώστα Βασιλιάδη, μπορεί να την πάρετε από το gpavlapoint.gr. Μας έκανε και χάρη, ρε. Ποιος? Δεν μιλάω με τον κολλητό σου. Αδελφός μου. Το ξέρεις τον είχα διευθυντή κάποτε. Τον είχες διευθυντή. Μαζί ξεκινήσαμε την καριέρα μας και πλέον τώρα φέτος με έχει πολύ στο... Δεν έχουμε καλή χημεία φέτος. Δεν είμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν κάνω τον κυανόκρανο και εκεί. Δεν είμαστε στην ίδια σελίδα. Κάνω τον κυανόκρανο και εκεί. Εκεί με καταντήσατε. Ωραία. Πάμε. Ποιος? Παρασκευή ξανά του έτο. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, Basket City. Ναι, βέβαια. Τα παιδιά μας, ο Νίκος Μοσκοβίτης και ο Σταμάτης Μουρελής είναι εδώ για σας. Αυτά από μένα, αυτά από τον Γιάννη. Πάμε να φάμε λάχανο. Λάχανο. Να είστε όλοι καλά. Με pickles.